πατάρι του Αρμού για μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά, για μια ιδιαίτερη παρουσίαση του βιβλίου. Ακούγομαι. Τώρα. Λοιπόν, είναι πολύ δυνατά, Γιώργο. Ναι. Λοιπόν. Πρέπει πρώτα απ' όλα να εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να δώσω συγχαρητήρια στον Γιώργο Χατζιακόπου, τον εκδότη, γιατί σε μια δύσκολη εποχή επιμένει να εκπλήσει τη κλιματά να βγάζει και μάλιστα νέους ποιητές όπως είναι ο σημερινός νέος ποιητής, Βάλτερ Χούφνερ. Με αυτό τον τίτλο... Πας να κάνεις σύνδεση με τον Ρίγκερ. Εκείνος είναι νεαρός. Λοιπόν, και πραγματικά ο Γιώργος, γνωρίζω τον Γιώργο πάρα πολύ παλιά και γνωρίζω τη λατρεία που έχει για την ποιήση. Και τώρα ως εκδότης βλέπουμε ακριβώς ότι αυτή η λατρεία επιβεβαιώνεται με τα βιβλία που βγάζει τα ποιητικά. Και ένα από αυτά είναι και το βιβλίο «Δοκίμια για τον ουρανό», «Εκλογές ποιήσεων» του Βάλτερ Χούφνερ, σε πρόλογο του Μιχάλη Μαρακλή. Είμαστε λοιπόν εδώ για αυτό το βιβλίο, να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο με εξαιρετικούς καλεσμένους από τον Πανεπιστημιακό χώρο, την κυρία Άννα Λιδάκη, που κάθεται δίπλα μου, την κυρία Ευανθία Στιβανάκη και τον κύριο Μιχάλη Μαρακλή. Ποίηματα του Βάλτερ Χούφνερ από την εκλογή ποιήσεων θα μας διαβάσει κυρία Λιδία Τονιόρτου, ηθοποιός και προσφάτως υπουργός. Καλή δύναμη, κύριε Τονιόρτου, στο δύσκολο αυτό έργο. Η καλλιτέχνη Μάρτια Φριτζίλα και έχουμε κοντά μας και την Ιωάννα Σπανού, η οποία έχει μελοποιήσει κάποιους στίχους που θα την ακούσουμε στο τέλος, αλλά ποίηματα θα διαβάσει και ο ίδιος ο ποιητής, ο Βάλτερ Χούφνερ. Ο Νάσο Αγενάς, ο οποίος είναι προσκεκλημένος, έχει στείλει ένα χαιρετισμό, τον οποίο θα διαβάσω εγώ αργότερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την κυρία Άννα Λιδάκη. Καλησπέρα. Πριν από 5-6 χρόνια, ίσως και παραπάνω, με αφορμή μια εργασία του καθηγητή Βάλτερ Χούφνερ για τον Γιώργιο Βιζίνο, έγραφα πως κάποιοι επιστήμονες γράφουν σαν ποιητές και μας εμπνέουν. Σαν. Τότε δεν ήξερα ότι ο καθηγητής γράφει ποιήματα. Απλώς διαπίστωνα διαβάζοντας τις επιστημονικές εργασίες του πως η ποιήση μπορεί να έρθει παντού και όχι μόνο στα ποιήματα. Το ότι γράφει και ποιήματα το έμαθα αργότερα εξακολής. Τον γράφει το καθηγητή Μερακλή στον πρόλογο του βιβλίου. Κανονικά όμως έπρεπε να φέρω την ποιητή νωρίτερα, μελετώντας το έργο του. Τα άμφη και της επιστημονικής και της καλλιτεχνικής δημιουργίας προέρχονται από την ίδια ρίζα. Αυτό διαπιστώνεται στα έργα του Χούφνερ. Του καθηγητή που άφησε τον Γκέτε, τον Χάιντεγκερ, τον Ρίλκε, τον Χέφερλιν, τον Νίτσε και τον Μπρεχτ. Παρέα τώρα με τον Κορνάρη και τον Χορτάτσι, τον Παλαμά, τον Σιφέλη, τον Καμπανέλη. Το καθηγητή που γράφει ότι δεν είναι μέρος του κόσμου που θα θυμάμαι τόσο όπως τούτο το κομμάτι του ουρανού και τούτο το οποίο γης το ευλογημένο που με φιλοξενεί, με ανέχεται, με παιδεύει γιατί με ακολουθεί όπου και να πηγαίνει. Σήμερα με την ποιητική του συλλογή μας επιτρέπει να δούμε την αλήθεια του. Αυτή που κοφλάζει κάτω από τη σχολαστική ακρίβεια των επιστημονικών του εργασιών. Μια αλήθεια που είμαι σίγουρη ότι δεν θα ιτηθεί από τη γη. Ο τίτλος «Δοκίμια για τον ουρανό» γεννά αρχικά απορίες, καθώς όλοι ξέρουμε πως το δοκίμιο είναι είδος πεζού λόγου, ένα αρχικό σχεδίασμα, ένα κείμενο που πραγματεύεται ένα συγκεκριμένο θέμα. Όμως ο υπότιτλος, «Εκλογές ποιήσεως», φανερώνει πως οι απόψεις του γράφοντος εκφράζονται με την ποιητική τέχνη, την πιο παλιά τέχνη του λόγου, εκείνη που κατεξοχήν συγκινεί καθώς αποκαλύπτει την ψυχή των ανθρώπων. Και ο Χούφνερ στο έργο αυτό αποκαλύπτεται με δοκίμια για τον ουρανό, τον ημισφαιρικό θόλο πάνω από τη γη που έχει ως βάση τον ορίζοντα και πέρα από αυτόν δεν μπορούμε να δούμε. Μέχρι εκεί φτάνει το ανθρώπινο μάτι και αυτό αποτελεί το δικό μας σύμπαν. Όλα τα άλλα τα ματεύουμε, τα υποψιαζόμαστε. Κάποιες σκιές,
νεύουν από τη σκοτεινή θάλασσα μόνο, σε εκείνους που έχουν κεραίες για να συλλάβουν τα μηνύματα που έρχονται από μακριά. Ο Πούχνερ είναι ένας από αυτούς. Συνομιλεί με το ορατό και το αόρατο, στοχάζεται, ανιχνεύει τα συναισθήματά του και γυρεύει απαντήσεις για το νόημα της ζωής, παρά το ότι ξέρει πως πάντα κάτι μας διαφεύγει. Κάποτε θα είναι τόσο μεγάλο που δεν θα το ανακαλύψουμε πια. Όμως, όπως γράφει ο ίδιος, είναι κάτι βράδυ που τα πράγματα βαθαίνουν και διάφανα λάβουν σαν κρύσταλλα, λες και έχουν ρίζες πάνω στον ουρανό. Τέτοια ώρα, μιλιάδες λεπτομέρειες δείχνουν τα μυστικά τους γυμνωμένα, που είναι τόσο σαν να χωρέσει μια θάλασσα στον οθαμό. Τότε, την ώρα αυτή του εσπερινού, όταν η φωτιά μεγάλη της μέρας παντεύει να σκύψει στη στάχτη που το φεγγάρι θα ρίξει απλόχερα, τότε που πράγματα και θάματα εμφανίζονται και φανερώνουν την ουσία τους, ο Βάλτερ μένει στο μπαλκόνι του για να παρακολουθήσει τις τελετουργίες του Βιλινού και να μας μεταφέρει εικόνες και ήχους μέσα από τα βήματά του. Απόψε κερνάω πήγημα, με το χάρη στο ουρανό. Απόψε μη με ψάχνετε, κάπου είμαι στο τοπίο. Στην πίεση του γίνεται φανερό πως δεν μένει απλώς θεατής της τελετουργίας, αλλά συμμετέχει στην αέρα συμπαντική ιεροτελεστία. Είναι μέσα στο τοπίο και μέρος του αποτελεί. Και καθώς βρίσκεται εντός του, μαγειμένος από την τόση ομορφιά, ακούει, ψυχανεμίζεται τους μυστικούς ψιθύρους όλων όσων σκεπάζει ο ουρανός και νιώθει να κυριεύεται από το κοσμικό δέος. Νιώθει πως κάτω από την πολυμορφία του σύμπαντος υπάρχει ένας συνδετικός ιστός και αυτόν ανακαλύπτει και μας παρουσιάζει. Ο ουρανός γίνεται σκέψη για όλα τα όντα, ανθρώπινα και μη ανθρώπινα. Και είναι αυτός ο ουρανός που έχει τον τελευταίο λόγο. Από εκεί τα καλά έρχονται και τα κακά. Άλλαλος μας κοιτά, άγνωστο τι αποφασίζει. Πώς αλλάζει και σκότος κατά την πουλή του. Πλάση βρέχει και πλάσματα και στεγνώνει. Και αλλού γράφει, απέραντη ουρανέ, σκέφτη στο σπίτι το μέρα. Σε σε επιστρέφει κάποτε το πνεύμα μου και η ψυχή, ενώ στο χώμα ξαπλώνει το σώμα που φιλοξένησε. Στην πίεση χαμένη ενότητα των όντων, που η απώλειά της ταλανίζει το ανθρώπινο είδος σε συνειδητό ή ασυνείδητο επίπεδο. Στο έργο του η τραγωδία του ανθρώπινου πνεύματος, ο διαχωρισμός του ανθρώπου από τη φύση, από την ατέρμονη συνάφεια των πραγμάτων εκμηδενίζεται. Και με τα ποίηματά του, με τις λέξεις και τους στίχους του Βάλτερ, ακούμε κι εμείς μέσα στη σιωπή τις κρυφές συνομιλίες του με τα όντα, τα δέντρα, τα βουνά, τις θάλασσες, τα σπίτια, τα καλτερίμια, με τα ουράνια σώματα, με το πηγάδι που δίνει νερό γλυκό και δροσερό σαν παραμυθία και νόστιμες κερνάει αμφιβολές, με ζώντες και τεθνεώτες. Πλάνης αυτός και μουσαφίρης στον κόσμο, ξέρει πως το μόνο σπίτι που έχουμε είναι η αγκαλιά της μητέρας Γαίας, εκείνης της θεάς που μέρη της και μέλη της αποτελούμε όλοι. Μέρη της γεωγραφίας, γράφει. Μία μέρα ζήτηκε, μας λέει πάλι. Το οποίο έγινε, μέσα στο τοπίο. Έτσι, η πλάση όλη γίνεται πατρίδα για τον Πούχνερ, που πιστεύει πως δίχως την πλάση, πλάνης πλανάς εδώ και εκεί, και ρίζες δεν βρίσκεις ούτε χώμα να σε δεχτεί. Στη ρίζα σου, το μνήμα σου και στο κεφάλι ουρανός και στον αέρα χτίζεις την πατρίδα, με καλλιερίνες στα σύννεφα ανάμεσα και θεμέλια βαθιά στα έγκλητα της γης. Και νιώθει πως η γη, η φύση, είναι ο τόπος που τον αγαπά, ο τόπος στον οποίο αισθάνεται η οικία, μόνο εκεί, όπου αποκαθίσταται η χαμένη ενότητα και ο άνθρωπος βρίσκει απάγιο στη μεγάλη μητέρα. Ακουμπά στην απέραντη αγκαλιά και από αυτήν παίρνει δύναμη. Πάλι εδώ και πάντα εδώ, με το χαρτί στο χέρι και στο μάτι στον τόπο που με αγαπά. Τα μικρά μου τα προβλήματα τα πήγαινα στις μεγάλες αγκάλες της φύσης και γυρνώντας βράδυ βρήκα παρηγοριά και ηρεμία μέσα μου. Ο Πούχνερ νιώθει την ασημαντότητα του ανθρώπου μπροστά στο μεγαλείο του κόσμου και ξέρει πως η ανθρώπινη ίηση, η αιτία πράξεων, ανώσεων και ύβριων προς τη φύση, είναι χωρίς αίτησμα. Χωρίς τα καλοκαίρια τούτα δεν έχει καταλάβει πόσο μικρός, μα πόσο μικρός είμαι ως επισκέπτης στο βασίλειο τούτο της κτήσης. Έτσι μας λέει, μην περιφρονείς κανέναν και τίποτα. Δεν είσαι τόσο στο ανάστημά σου να γίνει αόρατο στα ύψη. Σκύψε και μίλα, ταπεινώσου. Τα δέντρα τα ψηλά βαθιές ρίζες έχουν. Δες τα πόδια σου, ούτε μία δεν τρώσε.
Μέσα σε ένα κόσμο ορατώνται και αοράτων, ο ποιητής μπορεί να ακούει τις φωνές των σκιών που μας συντροφεύουν πάντα, που βρίσκονται εντός μας, στα βάθη που είναι μας ουσιαστικά. Και ψυχανεμίζεται πως πίσω από τη φωτογραφία της ζωής μας, η εικόνα άλλη βρίσκεται, αόρατη. Θα συναντηθούμε πάλι σε βαστές σκιές που με ακολουθείτε. Εκεί θα δώσω λόγο για ακάματα και καμωμένα, όταν θα έχω πανωγή από το σώμα που με στενεύει και με ενοχλεί. Ο Βάλτερ νιώθει ενωμένος με όλους και με όλα και ταυτόχρονα μόνος στο έλεος των εξαιρέτων που θέλει να γνωρίσει τον γιο του νεύτου, δηλαδή τον άνθρωπο. Αναλογίζεται όπως ο Πασκάλ το βραχή διάστημα του ανθρώπινου βίου ανάμεσα στις αιωνιότητες των δέντρων και των βουνών, στην απεραντοσύνη του διαστήματος και αναρωτιέται όμοιο με εκείνον που έγραφε με ποιανού διαταγή και υπόδειξη περιορίστηκε αυτός ο τόπος και αυτός ο χρόνος για μένα. Ο ποιητής θέλει να κατανοήσει τον άνθρωπο και να δει το νόημα της ζωής γενικά και της δικής του ειδικά, για να μπορέσει να παίξει το δικό του παιχνίδι. Ο καθένας με το θείασό του. Αόρατο και πιστό πορεύεται προς τη γη, προς τη νύχτα, όταν τα πάντα πνίγονται σε σιγή και σταματούν μάταιες δικαιολογίες και αγορές άκαρτες. Ο καθένας με τα δικά του κίνητρα έρχεται εδώ. Ταξιδιώτης, αλλά σε άλλο ταξίδι για να βρει αυτό που ήδη είναι. Νησίδα σε ανθρωποθάλασσα. Ο χρόνος που φεύγει και το ανικανοποίητο του δημιουργού κυριαρχεί επίσης στην ποιήση του Μπούχνερ. Σβάρνα τα χρόνια μας πήρανε και χάραξαν τα όμορφα καπνιά σαν να ήταν αδέξιος τεχνίτης. Ξέρει πως το χρόνο της ρητίδας τρέχει το νερό. Όμως, ο χρόνος στην ποιήση του καθηγητή πάβει να είναι ο γραμμικός χρόνος της νεωτερικότητας. Γίνεται ο κυκλικός χρόνος της παράδοσης, της αέναης επιστροφής, όπου τα πάντα επαναλαμβάνονται καθώς στροβιλιζόμαστε γύρω από δέντρα πάνω σε βουνά που αδιαφορούν για μας και την εφήμερη ζωή μας. Το δικό μας γράφει ποτέ δεν ήταν δικό μας. Ζωή δανεισμένη ζήσαμε. Σκέψεις άλλων σκεφτήκαμε. Η αγάπη μας επισκέφτηκε. Δεν ήταν ποτέ δική μας. Και ο έρωτας που μας έκασε για λίγο τις σκιές έκανε φως. Και η θλίψη που κρύβεται σαν αγριόπετος πεινασμένος στα παγωμένα μας πόδια και αυτός από γειτονικό βασίλειο. Αναλογίστε το βίο του. Το βίο του ανθρώπινου είδους που αγωνίζεται, πονά, υποφέρει. Ξέρει πως πλάνητες και μουσαφιρέιδες σε αυτόν τον κόσμο που τα πάντα έγιναν και θα ξαναγίνουν. Ξέρει το μάτι του πραγμάτων, αλλά δεν εγκαταλείπει. Παλεύει για δημιουργία μέχρι τέλους. Αυτή είναι άλλωστε η ανθρώπινη μοίρα. Γιατί αλλιώς ξέρουμε ότι αν ό,τι ήταν να γίνει και δεν έγινε, κλαίει πάντα μέσα μας επαρηγόρητο. Και η αγωνία του ανθρώπου που παλεύει για μια αθανασία ανέφικτη και ίσως ανεκνοήματος διαφέρει στα βήματα του Μπούχνερ. Οι τύψεις τους ώμους όλοι παραίνουν και οι ακάματες πράξεις στον αέρα κορφώνονται και οι καμωμένες στις πλάκες ξαφλών της αυλής τη διανοχηλικά την ενοχή να φωνεύσουν. Μόνο εμείς σκιές σκιών στο φύλλο περαστικές του χαρτιού. Μέσα σε αυτή την ακατανόητη ζωή μας λέει «Κάνε τη ζωή σου μελωδία, ποίημα το είναι σου, αφού δράσεις τους ρυθμούς και άφησε τα άλλα. Όταν ανοίξουν οι ουρανοί, μην κοιτάς την ημερομηνία». Και τονίζει πως εκείνο που αξίζει πραγματικά είναι η ίδια η ζωή που φεύγει. Ανθίζουν οι μέρες, μαραίνονται, ανοίγουν το πρωί και το βράδυ κλείνουν και από το έφορο κόμμα του χρόνου λάμπει ωραία η ματαιότητα. Τα γραφτά μένουν, όχι η ζωή. Ο ποιητής γράφει για όλα όσα αγαπά. Για τις στέγες που γονατίζουν για προσευχή. Τις παιδικές φωνές. Τα καλτερίνια που μοιάζουν με πίδια. Γράφει για λιβάδια, μέλισσες, σπαρτά, σκαθάρια. Για τα χελιδόνια, το στορίπι του χωριού. Το χρυσοπράσινο των φύλων που σκουραίνει. Την ερμηνιά του ουρανού που βυθίζεται στα μαυρόνερα της νύχτας. Με τα νούφαρα τα σημαίνια που έριξε ο Θεός του πηγάδι. Για το βουνό που χαμηλώνει, τη θάλασσα που κοκκινίζει και ύστερα οχριά, για τα σύννεφα που κάθε βράδυ μας ταξιδεύουν μακριά, για τα ουράνια σώματα. Ο ποιητής γράφει για τα πράγματα που αγαπά. Για εκείνα δηλαδή για τα οποία κανείς δεν ρωτάει ποτέ κανέναν. Αν με ρωτούσατε, αλλά δεν ρωτάτε, γι' αυτό τα έγραψα στο χαρτί, τα νερά. Ο Μπούχνερ πιστεύει πως η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο και την ειρήνη. Τα δύσκολα. Πιο δύσκολα ακόμα δίπλα στην ομορφιά.
το ίδιο δηλώνει, σκλάβος και όμορφος του παρατηνούς. Δεν κατανοώ τη συγχρόνωση μου. Άπατρης, αλλά με μια δική του κρυφή πατρίδα, τη γη ολόκληρη, τη φύση που τον αγκαλιάζει, ο Πάτερ Πούχνερ δημιουργεί νέες εικόνες με λέξεις που ακουμπούν σε πράγματα και μας διαπερνούν όλους. Ο δημιουργικός λόγος είναι έναν τρόπο ενσαρκωμένος και με αυτή την έννοια είναι πραγματικός, έγραφε ο Μπέγγι. Η ζώσα σάρκα του ανθρώπου είναι το σύμβολό του. Και ο Πούχνερ εξομολογείται. Τα αρώματα δεν έρχονται από μόνα. Πρέπει να τους κεράσεις κρασί από την ψυχή, να κόβεις κομμάτια σάρκα να τους ταΐσεις. Πρόσφορα από τη μνήμη να δώσεις να καλοπιαστούν. Τότε ίσως να έρθουν για λίγο και φεύγουν γρήγορα. Ο Βάλτερ ρίχνει μια επιμονική ματιά και συνθέτει τον ατέρατο κόσμο. Όμως τους ανθρώπους με επιμονική ματιά τους χαρακτηρίζει μελαγχολία. Και η πίεση του Βάλτερ είναι βαθιστόχαστη, μελαγχολική και ταυτόχρονα όμως καταφατική προς τη ζωή. Τη ζωή που δεν τελειώνει, αλλά αλλάζει μόνο μορφή. Ο ίδιος νομίζει κανείς πως παίρνει δύναμη από τις τριάδες, τις νύχτες των δέντρων και των δασών, από τις μυρίδες, τις θέσεις της θάλασσας, από τον ήλιο, τη σελήνη. Έτσι, μέσα από τη δική του εσωτερική ζωή, μέσα από τις συγκινήσεις και τα πάθη του, τις φαντασίες και τα όνειρά του, συναισθανόμενος τον ενιαίο ανθρώπινο χρόνο, δημιουργεί καθαρές αισθητικές μορφές. Η ποιητική του τέχνη μας καθιστά κοινωνούς του κόσμου που τον μάγεψε και εκείνον. Και η αισθητική απόλαυση που νιώθουμε διαβάζοντάς την είναι μεγάλη, ενώ παράλληλα μας δείχνει τρόπους του βλέπει και το αισθάνεστε. Και μας υπομνήσει πως εκείνο το παιδί που πάντα μας ακολουθεί στην πορεία μας στον κόσμο, στο μακρινό ταξίδι δίπλα βαλίτσα, κορυφώνω μνήμη, φέρνει μαζί του οσμές και χρειά από ένα σπίτι πατρικό. Ρωτάει συνέχεια και μας δείχνει το παρελθόν ως εσαΐ παρόν. Και εκείνο που θυμόμαστε και εκείνο που θέλουμε να ξεχάσουμε. Σας ευχαριστώ. Διάβασαν αυτά τα βήματα και ακριβώς αυτή η αίσθηση του μακριά από τον πολιτισμό ή με μακριά από τον πολιτισμό και μέσα στην πίστη είναι τόσο τρομερή αυτή η αίσθηση που είχε ο ίδιος και ξέρουμε που γράφει, γράφει στην εξοχή, δεν είναι γραμμένα τα κείμενα τα βήματα στην Αθήνα και ξέρουμε ότι ζει ακριβώς αυτό αυτή τη πίστη, είναι κομμάτι της πίστης. Σειρά τώρα έχει η κυρία Δημαστία Στυβανάκη. Ο δάσκαλος στο φως. Δεν είχα ιδέα ότι ο πολυσυνής ερευνητής, ο άπειρος μελετητής, ο πολυγραφότατος συγγραφέας, ο πολυγραφότατος συγγραφέας, ο πολυσυνής και φωτισμένος πανεπιστημιακός δάσκαλος, ο ευγενής και γενναιόδωρος άνθρωπος και τόσα άλλα που θα μπορούσαν να συνοδεύουν ως επιθετική προσδιορισμή, την πνευματική φυσιογνωμία, την δραστική προσωπικότητα, την εμφαντική προσφορά σε τόσο πολλά επιστημονικά και θεσμικά πεδία, ώστε για να μην ξεχάσω ορισμένα από τα κοντά του σημαίνοντα, ξαναρχίζω την αρχή κρατώντας το πιο συνοπτικό, το όνομα και το όνομα. Δεν ακούμε, δεν ακούμε πιο κοντά. Πόσο κοντά, τόσο έρχεται. Λοιπόν, δεν είχα ιδέα ότι ο Βάλτερ Πούχνερ γράφει βήματα. Το έμαθα όταν βρήκα στο κουταπάκι μου στην γραμματεία τα δοκίμια για τον ουρανό με την ευχή καλό καλοκαίρι. Κι όμως ήταν ήδη η τρίτη του ποιητική συλλογή. Άνοιξα τον ουρανό, τον διάβασα, τον ξαναδιάβασα και ήρθα κατά πρόσωπο με άλλου είδους ύψη, αναζητήσεις, ευαισθησίες, καταθέσεις, όχι απρόσμενες ωστόσο. Δεν είμαι ειδικό στην κριτική τη λογοτεχνία, εδώ υπάρχουν καλύτεροι και αγκυρότεροι επιστήμονε από το αντικείμενο. Προσπαθώ όμω να προσεγγίσω εν συντομία όσα αντιλαμβάνομαι, όσα με αγγίζουν, όσα συναισθάνομαι και όσα με συγκινούν. Το φω, ο ήλιο και ο χρόνο. Στα πλήστα ποίηματά του κυριαρχεί το μεγάλο άσπρο τη μέρα, ο ήλιο. Αλλά όπω γράφει ο Μιχάλη Μερακλή, όλη η νεοελληνική ποιήση είναι ηλιοκεντρική. Τα ποίηματα του Βάλτερ Πούχνερ όμως, ως προς αυτό, είναι και κάτι παραπάνω, τουλάχιστον ποσοτικά. Θα έλεγα ότι είναι ηλιοφόρα
για να χρησιμοποιήσω ένα επίθετο του ελίτ. Φράξε τους χάρτινους ποταμούς και άνοιξε στο φως το στόμα. Άνοιξε την παλατόπορτα, ξανθόμενε πρίγκιπα, να εισέλθουν οι ακρίτες από τον ακτίνο σου τάκρα και δέξου τους με φωτοποτό. Ηλιοτραφείς ο κόσμος του και ηλιοανατεθρωμένος. Ο ήλιος άρχοντας, απαράλλαχτο όπως ο Θεός ήλιος της αρχαιολινικής ποίησης, που τα πάντα εφορά και τα πάντα επακούει, φαεσύμβρωτος η έλιος, ήλιος που φέρνει το φως στους θνητούς, ο κάλιστος αστήρ του ομήρου, φάος ηλίου λάμποντος του αρχιλόχου, πανόπτης κύκλος ηλίου και όμα εθέρος ακάματον του εστίλου, χρυσαίας αμέρας βλέφαρον και ακτίσα ηλίου το κάλιστον φάος και τόδε λαμπάδος ιερών όμα του σε κουκλή, η ηλίου έγλης φαίνος αελίου χρήσεως του πινδάρου, ο Χρυσοφαής Άλλιος του Ευρυπίδη και μίλια όσα ποιητικά λεπρευτικά της κύριας πηγής του φωτός που στη φιλοσοφική διάστασή του αλλά και στο βίωμα της ελληνικής αρχαιότητας η παρουσία του σήμαινε τη ζωή και τον χρόνο και η απουσία του το σκότος και το αλήθινο χάος. Ο ποθάνατος δεν λογιζόταν ως το τέλος της αναπνοής αλλά ως το απόλυτο σκότος, ο Άιδης, ο τόπος που δεν βλέπεις. Ο θάνατος, η απουσία του φωτός. Αυτό το ανικανοποίητο αίσθημα για δρόση και πόση του φωτός, ως καθημερινή μετάληψη και επαναλαμβανόμενη τελετουργία διατρέχει την ποιήση του Λαντερφούχνα. Δύσκολο να βρεις ένα βήμα του, από τα πιο μεγάλα έως και τα δύστιχα τα επιγράμματά του, που να μην ρέει στο φως, το άτρωτο, το εξαγνιστικό, το ηλαρό, το εξορκιστικό του σκότους, το λυτρωτικό και κυρίως το ολόλαμπο ηλιακό. Χαίρε της μέρας αυτοκράτορα. Άλλοτε ως δειλή ή αποφασιστική ακτίνα, άλλοτε ως πλουσιοπάροχη γαλακτοτροφία, ουράνι μαστή γαλαξία, άλλοτε ως δανεικό, ανταποδοτικό, αντανακλαστικό σιδημιαίο φως, ακόμα και το στιγμιαίο του θυμωμένου ουρανού ο κεραυνός, ή το τεχνητό ηλεκτρικό φως στο γραφείο του, ή η ταπεινή φωτίτσα στο κηρύκι. Τα αισθητικά σχήματα, οι νοηματικές ποιότητες βαφτίζονται μέσα στο φως. Οι αναλύωτες ουσίες, τα κρυμμένα αρχαιατικά ιχνογραφούνται στο φως και μόνο εκεί πραγματικά υπάρχουν. Ακόμα και η δασία, του ομήρου η δασία, φεγγάρι φωτίζει των αιωνίων και των χιλιαδιών. Η ποιότητα του υψηλού δεν είναι παρά εκτυφλωτικό φως. Η γλώσσα που κατάκτησα ελληνική, αλλά το φως της με τυφλώνει. Και διαβάζω με γυαλιά ηλίου, αποφεύγοντας τα μεγάλα κείμενα που σε φυλακίζουν για πάντα. Στην ποίησή του, το φως με προεξάρχοντα τον ήλιο, ως νέος θεολόγινος αθανδώσει το σύμπαν, φέρουν πλήθος ονομάτων, προσωρινιών και λεπτών χαρακτηρισμών για τα μέγιστα, είναι αυτός ο εκλεκτός του καιρού, η ψυχή τον βλέπει στον πορφυρό δρόμο της μεγάλης μέρας, αλλού, άσε ο ήλιος να φιλήσει το χλωμό σου φεγγάρι, αλλού, και κάθε μέρα αυτό το στεφανωμένε, ανάσταση και λαμπρή, και κάθε μέρα το πρόσωπό σου φως ανοίγει από τις πύλες της νύχτας. Αλλά και για τα ελάσσονα γεννήθηκε και το μήνυμα πρώτα τα πουλιά μεταδώσανε στα σανιανίδια και στις γουστερίτσες και ψέλνει κοκκιμερή στα τζιτζίκια όσο κρατά η βασιλεία του φωτός. Το φως των Μπούχνερ είναι πάντοτε ιερό, ποτέ τυραννικό, ούτε αγγελικό και μαύρο για να θυμηθούμε ένα μεγάλο Έλληνα ποιητή του Σεβέρη που είναι και στο στοχατιστής του φωτός. Ούτε θολό, αν και ελπιδοφόρο, αλλήλιος, αναόρατος, εφέρας κοσμοφόρος του μέγιστου του Διονυσίου Σολομού. Το φως εδώ βρίσκεται πάντοτε στο ένα σημείο μιας απαραβίαστης και θεογονικής διαδικότητας. Φως σκοτάδι. Το φως είναι άναρχο και παλαιών των ημερών. Δεν είναι το φως της επιστήμης του Δημόκριτου που αναλύεται σε άτομα, σωματίδια ή το φως του Νεύτων να τεμαχισμένο σε φωτόνι. Μοιάζει θεωρώ πιο πολύ με το φως του Γκέτε. Θεϊκό, καθαρό, ακατάλυτο, συμπαγές, διαρκές αίτημα, ατόφιο, ακέραιο και αιμονικό. Προπάντων το φως του Διδίνου. Τα ελληνά του Μπούχνερ έχουν μεγάλη έκταση, αλλά κυρίως υπαρξιακό μετεωρισμό. Αφού απερίφραστα τυπούν την περιπέτεια της φθοράς και παραπέμπουν στη λήξη του κειμενικού μας χρόνου. Και για κάθε διγυνό που χάνουμε, κανείς δεν μας χαρίζει κάτι. Όταν ορμούν οι σκιές στο φως που απέκτηται και το ματώνουν, είναι στιγμή αποχωρισμού
κάθε φορά ύστατο χαιρετισμό περί συλλογής και απολογισμού. Ώρα απολογισμού και του αύριο στοχασμού, του χθες σκέψη. Και αλλού, μικρή η μέσα μας που τρέμουν σαν το κερί, μόλις της μέρας η αναπνιά απρόσεκτα μας πλησιάζει. Το τοπίο του ουρανού γίνεται το πεδίο ενός επαναλαμβανόμενου φόνου, με αιτία έναν ατέρμονα χθόνι φθόνο. Κόκκινη θάλασσα τώρα ο ουρανός, αίμα σε δύση και ανατολή των Θεών. Ο ήλιος βυθίζεται εμόφυρτος, αγαμένος σε θενάσιμο λουτρό. Ηλιοβασιλέματα της ζωής μου, πώς να σας ξεχάσω, πώς. Ή το φως μονοπόλιο. Ο ουρανός άσπρος σαν το βρασμένο γάλα. Ή γιορτή και πανηγύρι ανατολή σου, αιματηρή τραγωδία με θάνατο επισκηνής και χωρικά τραγουδισμένη. Το σκοτάδι νικά στο τέλος και μεσόκοπη χείρα η νύχτα φλερτάρει με το φως και αυτός δεν είναι πια εραστής και θα χωρίσουν απόψη κάρες. Πρώτα πέθανε ο ήλιος και η χείρα όλο και μαύρα φορεί, φωτεινά δάκρυα στην ποδιά της πέφτουν και ένα χαμόγελο μένει στον ουρανό, σημάδι στο νυχτερινό μικροταφείο. Εδώ κοίται ο ήλιος, φώτισε όλη τη σημερινή ημέρα. Σκότος, θάνατος, θρηνοδία. Η ελπίδα του ποιητή δεν είναι παρά η βεβαιότητα της επανάληψης της επόμενης ανατολής. Κατακλεισμένο η τέτον φθονία, κατακτητή των κατακόμβων των κρυφών της ψυχής, ρίξε τις ροφές, τις πύρινες, τις φιλοφολιές σε ερπετά που μας έρνουν, σε σκουλίκια που μας τρώουν. Ο ήλιος, πάντοτε ένδοξος και χορευτής της ημέρας του βιβλικό χορό, τον σέρνει αργά ο ήλιος. Ο χρόνος του ποιητή είναι γραμμικός. Ήλιος βγαίνει, φεύγει, φεύγει. Στο κύκλο του τον μέγα αυτός τραβάει. Και εμείς στο μικρό, το στενοχωρημένο, από το ένα στο άλλο και πίσω και ξανά. Ο χρόνος καθορίζεται από τη διαδοχή φωτός και σκότους και αυτή η επανάληψη είναι η μόνη υπόσχεση της θερμασίας. Πόσοι ήλιοι βυθίστηκαν, πόσοι ένα τέλο, εδώ τίποτε δεν θα αλλάξει. Το παρελθόν ορίζεται σαν ένα δάσος από αναμνήσεις χωρίς μονοπάτι ή ζωγραφίζεται με χαρακές τις ελπίδες μας. Οράματα δεν αξίζει. Ράβω τα δίχτυα του αύριο σε καίκι που ολοκληρώνει. Του μένει μόνο το παρόν. Καθόλου περιφρονητέρα. Δες τη στιγμή και όχι το χρόνο. Κάρφωσε τη στιγμή στο τραπέζι με μαχαίρι και άστο εκεί ο χρόνος να σταματήσει. Ο χρόνος στάθηκε στο μνήμη. Κοντά στο ρί, μα κάτι λιγότερο. Ο μέγα χρόνος, ο αντικειμενικός, είναι περιγελαστικός απέναντι στη συντομία που μέλεται να ζήσουμε κάπως σαν πες παίζων πεσέδων του Ηρακλήτου. Και αδιάφορος ο χρόνος, το κομπολόι περνάει σβέλτο στα δάχτυλά του, εξασκημένος καλά στην αναμονή, μας προσπερνάει πάντα πρώτος. Ο αντικειμενικός χρόνος είναι χρόνος διάχρονος, άρα άχρονος, στις αχρονίες της άπειρες εκτάσεις. Για τούτο προτιμά την κυταρική εκδοχή του χρόνου Κούπνερ, τη στιγμή. Αυτή που μπορούμε να συλλάβουμε, να ζήσουμε, να αξιοποιήσουμε, να κατακτήσουμε. Το βάρος των στιγμών καθυλώνει την ώρα. Η ροή παγιδεύτηκε σε ένα γύρω-γύρω, όπου αένα τα ίδια ανακυκλώνονται, σαν τα σανίδια του ναυαγιού τα σπασμένα. Μαρμάρωσε ο καιρός. Βλέπουμε τη ζωή να κυλά βουβή, παράξενη παντομήμα, θεατή στο σκοτάδι της αυθαρσίας του θέατρου. Καλιά θεατή του εαυτού σου, παρά αθάνατος. Κι όμως, το παρόν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στη λύθη και να αποτυπωθεί στο εέν. Κι όμως ώρες-ώρες, σαν πολιτείες, γεμίζω μολύβι το κενό και πέτρα η στιγμή γίνεται και σταματά του καιρού η ρόδα. Αλλά εμείς, κακοί και κάποτε σκοτεινοί διαχειριστές του παρόντος, αμαυρώνουμε πίσω και μπρος του χθες, του αύριο, σβήνουμε τα φώτα. Η στιγμή είναι το υποκειμενικό μας καταφύγιο, το δικό μας πλήρω βίωσης και δημιουργίας, ο δικός μας χρόνος, ορατός ως χρηστικός. Στιγμές μεγάλες, στιγμές μικρές, τα κρύβω όλα στην τσέπη, ψηλαφώντας πράγματα φανταστικά, από το ένα στο άλλο πηγαίνω. Πού αρχή, πού μέσα, πού τέλος. Η βιογραφία τελικά είναι μυθιστόρημα και η ιστορία αφηγήσεις παραμυθιών. Ο Πίγουης, μοναξιά και ταπεινότητα. Ο Βάλτερ Πούχνερ βιώνει τη μοναξιά του δημιουργού.
πάρω και εδώ και πολλές δεκαετίες, εξόχουστο εγκεκριμένο στην επιστημονική κοινότητα για την πολύτροπη προσφορά του και την από κάθε άποψη και από κάθε άποψη κοινωνικά ενεργός, ταυτόχρονα καλός πατέρας, ερωτευμένος και ευγνώμων άντρας, σύζυγος, στην Αριάδνη φιερώνει 5 ομότυπη λαπίματς από το βιβλίο, εξαιρετικός δάσκαλος και πολλά άλλα, επίμονος και διαλυτής του διαλόγου, σοφός οπαδός και πρότυπο της συγγένεια κοινωνικής διαλλαγής, σκεπτικός όλα τα δέχομαι και σκεπτικός όλα τα βιώνω. Για τον εαυτό του, ανάμεσα σε άλλες, διαλέγει και την αρετή της ταπεινότητας. Αγνώριστος συγγραφέας τόσων βιβλίων. Ούτε μεγαλυγορίες, ούτε κενά σπουδαιολογήματα, κανένας ναρκισισμός, κανένας απόλυτος εγκομείων δεν τον επέλεγε. Μόνος μου, με μια μελωδία στο νου, τραβάω τους κύκλους της ώρας, αριθμοί, τίποτα άλλο, ρυθμιστής του σφυγμού, του τύμπανου. Εραστής αντιφάγος του καλοκαιριού, του τοπίου, του φόλου που σκεπάζει και προστατεύει τους μικρούς και μεγάλους κόσμους, ακροατής της σιωπής, της μονοδίας των τζιτζικιών, των νερών, των ανέμων, των τυλιών, των πατημάτων στο καλδερίνι, θεατής των φιλοβόλων και των αϊθαλών, της δενδρόστευτης ράχης, των χελιδονιών, των βουνών, του σκιούρου στο σύρμα, του μυρμηγκιού, του πελάγους. Δοκιμάζει τις αντοχές του καθισμένου στη μέση του ετοιμόρου πέτρων διεθυριού, στα σωλήνα και του νοσοκομείου, στην όψη των ναυαγίων, στα δάκρυα και τα χαμόγελα των αγαλμάτων, στην παρούσα μελαγχολία του τόπου αυτού που τόσο αγάπησε με τα χορταριασμένα ωραία ερήπια του. Κοιτάται μόνο από την ομορφιά. Να δει, να θαυμάσει, σε έκσταση να θέσει, να πει «Παρετούμε», με νίκησε η ομορφιά. Και ένα παγός στο άσυλο του ιερού σου, τουρίστας και λάτρης της ομορφιάς, καλλινότητα. Και ετείται, διαρκώς να του δοθεί η χάρη, να ζει όσο μπορεί ως φυσικός άνθρωπος, με την παπαδιαμαντική έννοια, όταν εκείνη είναι φυσικός άνθρωπος, δηλαδή με την ασφαλιγία της αθωότητας. Κάποτε ήμασταν ωραίοι. Προσφέρει στον εαυτό του την πολυτέλεια του ασκητή και την ανωτερότητα του αυτοσαρκαστή. Αφού γράψει το λιτάκι, κάτι μπορεί να πει. Έχει γεια σε λιδούλα μου, παιδιά. Σε γέννησε και σένα λέξεις αδιάβαστες να είναι κρυφές, μυστικά για πολύ μεταξύ μας. Ή και ωραία και ανόητα γράφημα κατά την πνοή πάντα του αέρα. Κάποτε φταίει κομμάτι ψυχής, καινού κατάθεση και ομολογία και προτροπή και θέληση, έρωση για την αλήθεια και τραγούδα μολύβι. Χαρτί χόρευε, απόψε η φύση κερνάει όλο το εκκλησίωμα. Για τον εαυτό του διατηρεί την ταπείνωση και την αγωνία να ζει όλες εκείνες τις μικρές αλλά και τόσο συχνές αυτοχειρίες του δημιουργού. Ναι, να σκίσω εκεί στη στέγη του όλου τα χαρτιά. Τραγούδι μου εσύ, τι σε βάζω να τραγουδήσεις και εσύ πιστή μου σελίδα τη σε φορτώνω. Ο μυαρός καλόγερος, τρελός ερημοσπίτης, στη λύθη στο μνημείο του και ασκητής της φακής. Τι σας έχω κάνει να κατηγορούμε τόσο πολύ, τι μου έχω κάνει που τόσο με τραβάω χαμό. Ποια είναι η πατρίδα του ποιητή, τελειώνω. Ο Ελίδης μας δίνει μια απάντηση. Όντας σε υπαρξιακή εξορία ο ποιητής δεν έχει που να θρυνήσει. Ο Βάλτερ Κούχνερ έχει πολλές πατρίδες, εκτός από την πατρίδα που γεννήθηκε και την πατρίδα που όπως λέει δεν του χαρίστηκε, αλλά με κόπο την κατέκτησε. Στην περίπτωσή του το ερώτημα είναι αντιστρεπτό. Πόσες πατρίδες προσφέρετε. Διανοητικές πατρίδες, πνευματικούς τόπους και πατρότητες της σκέψης, της δράσης και των αισθημάτων. Ο ποιητής και το παιδί. Το να γράφεις για τα παιδιά, καλή άσκηση. Οι αλήθειες είναι ίσχυες και απλές και το παιδί βλέπεις, το ξεχασμένο που έρχεται από τα βάθη άπορος του χρόνου πόρος με μια απορία στη χούφτα. Τον ποιητή αδιάκοπα ένα παιδί αγόρι τον ακολουθεί. Όταν στέκομαι στέκεται και όταν προχωρώ προχωράει, επειδή δεν μεγαλώνει το ανάστημα, νάνος θα είναι. Ή μεγαλώνει ο ίσκιος μου τώρα που βραδιάζει. Κάπως μου μοιάζει, κάτι μου θυμίζει, κάπου τον έχω δει, να είναι παιδάκι. Κουρασμένο που δεν έχει κάπου αλλού να πάει, σαν αναστεθεμένη με ώρα του σκηνή.
άτομος αποκαλυπτική και εδώ επίσης το πούμε. Το παιδί εντός του, αρχόδηφος και συνομιλητής του, όρισε το χτες του, θα ορίσει και το αύριό του και θα ταυτιστεί μαζί του στο τέλος. Για την ώρα πάντως, το παιδί Βάλτερ Φούχνερ, αν και έκτοτε μεταφορικό, διατηρεί το προνόμιο της αναζήτησης του φωτεινού, του μιλαρού και του αληθινού, του αληθινά καινούργου. Μπράβο. Τι λέτε, κύριε Μαρακλή. Έχει ο κύριος Μιχάλη Μαρακλής. Ο οποίος έχει κάνει και την πρώτη γραπτή προσέγγιση στην ποιήση του Μαρακλή. Λοιπόν, 1, 2, 3 πλέον. Βέβαια, εγώ, όπως καταλαβαίνετε, έχω γράψει μια μικρή εισαγωγή και όχι ότι δεν μπορεί κανείς να μιλάει ατελείωτες ώρες από τον Βάλτερ, ωστόσο θα σταθώ πολύ σύντομα σε κάποια από τα σημεία που μου κάνανε εντύπωση και που τα συμπεριέλαβα σε αυτή την πρώτη παρουσίαση ενός ποιητή που όσες και όσοι διαβάζετε τη συλλογή ίσως σχηματίζετε την εντύπωση που έχω ποιητολογικός πριν σχηματίσει εγώ. Δηλαδή, είναι προφανής η αμέλεια για τη μορφή. Τόσο που λέτε, μα αυτός εδώ, αυτά τα λέμε καθημερινά. Είναι ο λόγος της καθημερινότητας. Ναι, αλλά υπάρχει το περιεχόμενο. Τόσο ουσιώδες και τόσο ωραίο με την κατά το δυνατόν ευρύτερη έννοια της ωραιότητας όπως τη βιώνει και ο Βάλτερ Φούχνερ, γιατί δεν είναι ο μόνος, είναι πολλοί αυτοί, αλλά ο Βάλτερ Φούχνερ έτσι βιώνει την ομορφιά, θα το δείτε εάν διαβάσετε. Τόσο λοιπόν ουσιώδες και ωραίο που ομορφαίνει και η μορφή. Δηλαδή είναι κάτι σαν παράξενο, σαν αλόκοτο. Ξεκινάς από μέσα προς τα έξω. Έτσι σημείωσα εδώ που θα μπορούσα να σταθώ πολύ λέξεις. Λέω, είναι αδιάφορος για τη μορφή. Να σας δώσω κάποια ελάχιστα δείγματα. Αρνούμε να τα ξαναδώ όλα αυτά. Ας τα δει άλλος ή και κανείς. Μένα με ευχαριστεί να τα γράφω. Πέρασα ώρες γεμάτες και καλές. Ας μείνουν μάρτυρες της επιτυχίας μου και της θλίψης μου, κουμπάρι. Δεν τα πουλάω στα τυπογραφεία. Δεν πορνεύομαι σε αναγνώστες που ξύνουν τα γράμματα να δουν τι ακριβώς έχει από κάτω. Τα δικά μου ας μείνουν δικά μου. Στον τάφο μου να μου τα βάλετε. Ή στην πυρά, αν θέλω να καώ. Στάχτη με τη στάχτη, στον άνεμο. Θα φύγω μαζί με τα παιδιά μου. Αλλά, όπως είπα, πάνε και το περιεχόμενο. Ουσιώδες. Οι ουσίες δεν τις ψάχνει από κάποια εποχή. Τις βιώνει σε όλη τη ζωή
είναι ένας ουσιαστικός στοχαστής, ένας στοχαστής για την ουσία, τι μπορεί να είναι, τέλος πάντων, αυτή η λέξη που υπάρχει, είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε, υπάρχει. Τι είναι αυτές οι ουσίες? Δεν δίνει ορισμούς, πρέπει να τις συλλάβει κανείς διαβάζοντας αυτό το καινούριο, τον εξακολουθώ να λέω, ιδιότυπο ποιητή, που ως τέτοιος εγγράφεται στις δέντους, ας πούμε, της ελληνικής λογοτεχνίας. Αυτή λοιπόν, το είπα, ομορφαίνει τη μορφή, αλλά και είναι, τίνει να είναι περιεκτική και μάλιστα ή δυνατόν να εκφραστεί με ένα, δύο, τρεις στίχους. Μου έλεγε κάποια μέρα, τι λες, μήπως θα μπορούσα να βγάλω και ένα βιβλίο με αυτά τα μικρά. Και εγώ βέβαια υπερθεμάτισα, όχι μόνο διότι είναι πολλά τα αφεαυτόν ολιγόστιχα, ακόμη και μονόστιχα, δύο, τρεις, τέσσερις στίχοι, αλλά μπορεί θαυμάσια μέσα από και τα πιο μακρά ποιήματά του, που δεν είναι πολλά αυτά, να πάρεις αποσπάσματα, τα οποία είναι, έχουν και αυτή την αυτοτέλεια. Όπως είπα, αυτή η ουσία μπορεί να περικλείεται και μέσα σε ελάχιστους στίχους και σε ένα στίχο. Σκέφτεται κανείς με αυτό τον μοναδικό στίχο πόσο μπορεί να ζήσει ώρες με αυτόν. Και ο στίχος αυτός λέει, κανείς δεν είναι μόνος όταν σκέφτεται. Αυτό ξεκινάει μέσα του, μέσα στο πράγμα. Θέτω κάπου από εδώ και από εκεί, μέσα σε αυτά που έχω γράψει, το ζήτημα αισιοδοξίας και απεσιοδοξίας. Απασχόλησαν και την Άννα τη Λιδάκη, το πάντων, και εδώ την αγαπημένη του μαθήτρια, η οποία πραγματικά μας συγκίνησε με αυτά που είπε. Λοιπόν, ίσως τον Πούχνερ τελικά, γιατί και εγώ αναρωτήθηκα τι είναι περισσότερο αισιόδοξος, περισσότερο απεσιόδοξος. Βέβαια λέω κάπου ότι καταρχήν, κατά κανόνα, ο ποιητής, με ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι απεσιόδοξος. Η υποδομή του είναι αυτή. Και ανάλογα με τις περιστάσεις, τον χαρακτήρα, το ένα το άλλο, μπορεί να διανυστήσει ο ποιητής και με κάποια αισιοδοξία, την απεσιοδοξία του. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι στοχάζεται πάνω σε αυτό το φαινόμενο και τελικά προσπαθεί να αυτά τα δύο αντίθετα, ανατρέποντα το ένα το άλλο, τίνουν ή τίνει αυτός να τα κάνει ένα όλο. Ακόμα και στο θάνατο δεν στέκεται με πένθος, δεν συζητώ βέβαια τίποτα παλαβομάρες, ας το πούμε, ευθυμίας. Παλαβομάρες ευθυμίας, μπορούσε τέτοιες ευθυμίες στο θάνατο να τις επιτύχει ο άλλος λαός, ο παλιός, ο παραδοσιακός λαός, που συνόδευε βέβαια τον νεκρό, ακόμη ξενυχτούσε μαζί του και στο τέλος έπρεπε οπωσδήποτε να λήξει, να τελειώσει με αστείες ιστορίες, τόσο πολύ που κάποιος από τους παρακείμενους του και έλεγε να ζήσει η Μακαρίτσα. Ο λόγιος ποιητής δεν μπορεί να τα κάνει τα πράγματα. Εκείνος είχε μια άλλη υγεία, ο λαϊκός άνθρωπος. Είχε τη δική του στόχη.
η μέγιστη απεσιοδοξία προσδίδει και την αισιοδοξία μιας αιωνιότητας, όσο και να φαίνεται περίεργο, δηλαδή φτάνει ως εκεί. Μιλάει για αιωνιότητα. Δεν τρέχει αυταπάτες, αλλά πιστεύει, αν θέλετε, με την ευαισθησία του και με την τρυφερότητα στο βάθος της ψυχής του, έχει πλάσει μια δική του αιωνιότητα και γράφει στίχους που εμένα ιδιαίτερα μας συγκινούν. Λίγους στίχους ακόμα. Κάποιους τους ακούσατε ήδη και από τις κυρίες. Θα συναντηθούμε πάλι, σεβαστές σκιές που με ακολουθείτε. Εκεί θα δώσω λόγο για ακάμωτα και καμωμένα, όταν θα έχω απαλλαγή από το σώμα που με στενεύει και με ενοχλεί. Και ακόμη, προαίσθημα μέσα στα συναισθήματα, πως πίσω από τη φωτογραφία της ζωής μας, εικόνα άλλη βρίσκεται, αόρατη, ανίποτα όμορφη και φρικτή, που στον ύπνο μας τρομάζει και σκιάζει τις πράξεις μας, ίσως όμως αυτή δίνει το νόημα που μαζεύει τα τόσο σκόρπια. Και κάτι ακόμα να πω. Ελέγχει. Δεν μπορούσε να μειωθεί και από τις δύο και από όλους όσοι τον διαβάζουν. Η μαγεία που επέμβει σε αυτόν το ελληνικό τοπίο. Και εδώ συνάντησα και δύο στίχους που ίσως και τώρα πάλι, αν μπορέσω να το αποφύγω, θα με κάνουν να δακρύσω. Γιατί? Γιατί λέει το εξής, θα το βρω κάπου. Πριν πάω εκεί, σε αυτό το δίστιχο, το ελληνικό φυσικό τοπίο, λέω εγώ, που απέναντί του στέκεται αξεδίψαστος εραστής του ο Πούχνερ, και τότε μια ευδαιμονία τον πλημμυρίζει και αυθόρμητα δέχεται μόνο στην ομορφιά αυτή διαβίου να σκλαβωθεί. Παίζοντας, υποθέτω, με τον τίτλο ενός πολύ γνωστού βιβλίου του Κώστα Βάρναλη, «Σκλάβοι που λιωκυβαίνει», δίνοντας κιόλας ένα κριτικό τόνο στο δεύτερο στίχο ενός δύστιχου ποιήματός του, εκμυστηρεύεται. «Σκλάβος του όμορφου παντοτινός, δεν κατανοώ τους συγχρόνους μου». Και το αντίστοιχο. Έτοιμος είμαι να βάλω τα κλάματα. Άπατρης, πάσχω για της πατρίδας τα δεινά. Σαν στοργικό ψυχοπαίδι. Ποια είναι η πατρίδα του? Η Ελλάδα είναι. Η Ελλάδα. Γεννήθηκε, έζησε, σπούδασε, δίδαξε στην Αυστρία. Ήρθε εδώ, εδώ θα μείνει. Το λέει ο ίδιος αλλού. Είναι το φως. Όταν τον διαβάζω ή τον διάβαζα και θα τον διαβάζω γιατί μαθαίνω ότι έχει και άλλα γράφει. Ναι, έτσι αναρωτιέμαι
νιώθει και αυτός όπως και εγώ ή με έχει ξεπεράσει λίγο. Δηλαδή πιστεύω, λατρεύω το υλικό τοπίο. Και αγαπώ πάρα πολύ το λαό μας. Αλλά είναι τόσο τυχοδιώκτης πολλές φορές, τόσο επιπόλαιος, όχι τώρα. Και τότε που λέμε ο Χριστός αιών και τα λοιπά, ο Δήμος ό,τι ήθελε έκανε, τις τρέλες του κόσμου έκανε. Εκεί αποφεύγει. Δεν θέλει να το θίξει το θέμα αυτό. Εγώ το θίγω όσο μπορώ. Αλλά είναι δοσμένος, παραδομένος, εξολοκλήρου σε αυτό το τοπίο. Δεν χορταίνει να το βλέπει, είναι κάτι πρωτοφανές. Και αυτό με κάνει να πω τα εξής. Αν κάτι ενθαρρύνει τον Πούχνερ να κρατάει μια αισιοδοξία, κύρια αιτία γι' αυτό είναι το ελληνικό τοπίο περίλουστο από το φως που το αγάπησαν και οι αρχαίοι πρόγονοι τόσο πολύ ώστε οι ποιητές, όνειρος, Ισίωδος, τραγικοί να εκφράζουν με αυτό τη ζωή, το ζήμι. Δεν έλεγαν ζω, αλλά φάος, φορώ. Δηλαδή έτσι ακριβώς. Και πρέπει να καταλάβει και ασφαλώς το καταλάβαινε αυτός που άκουγε τη λέξη ότι εννοεί ζω. Ο Ανδρέας Κάλβος που είδε πολλούς ήλιους στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ελβετία, την Αγγλία, όταν είπε πως η πατρίδα του Ζάκυνθος ξεχώριζε από την Αυσονία, την Αλβιώνα, τα ένδοξα Παρίσια, το έκανε γιατί το δικό της φως επλούτει τα βουνά και τα κύματα. Αθάνατος αυτός ο τύφωνας. Οι ποιητές μας και οι πεζογράφοι εξακολουθούν να ύμνουν πάντα το φως του ήλιου. Έχω πει την ελληνική λογοτεχνία ηλιοκεντρική. Όμως κανένας, πιστεύω, έχω υπογραμμίσει τη λέξη κανένας εδώ με το μολύβι μου, για να την τονίσω ιδιαίτερα, κανένας, πιστεύω, ούτε ο Σεφέρης έχει γράψει το φως, ούτε κανένας. Ίσως ο Ρίτσος, ίσως ο Ρίτσος, ο αντικειμένος Ρίτσος, ας είναι. Όμως κανένας, πιστεύω, δεν βρέθηκε με το πάμφωτο ελληνικό τοπίο τόσο δυνατά, υπαρξιακά, νησταγωγικά όσο ο Πούχνερ. Είναι τόσο κυριολεκτικά ο ενθουσιασμός του, έχει βάλει μέσα του το τοπίο ως Θεό του, γι' αυτό που μετατρέπει την επανάληψη. Έχω μιλήσει κάπου για τον απασχολή το πρόγραμμα της επανάληψης, κάνω κάτι συσχετισμούς με τον Καβάφη, με την ημέρα που καταντά αύριο, να πούμε, να μοιάζει, να είναι όμοια με την προηγούμενη και τώρα κοιτάω. Αυτός λέει, ναι, τα ίδια και τα ίδια, αν είναι τόσο όμορφα, ίδιες λύσεις, ίδιο φως. Και το τελευταίο, πάλι εδώ, στην Ελλάδα, και πάντα εδώ, με το χαρτί στο χέρι και στο μάτι τον τόπο που με αγαπά. Οι άνθρωποι κατεξοχήν αγαπάμε όποιον μας αγαπά. Αυτό προεκτείνεται και στα πράγματα, αντικείμενα, τόπους. Τα αγαπάμε και αυτά εφόσον αισθανόμαστε πως και εκείνα μας αγαπούν. Ένας άνθρωπος αισθαντικός, ένας ποιητής, ζει αυτό το αίσθημα, το συνέστημα. Τον αγαπάει, ξέρω εγώ, ακόμη και ένας τείχος σπιτιού του. Το βλέπει κάθε μέρα ή να ξεφυλίζει, να κάνει, δεν ξέρω. Σχεδόν τον συμπονεί τον τείχο.
Γιατί δεν θέλει να τον αποχωριστεί. Είναι σαν να τον αγαπάει τον ίδιο, ναι, τον ευαίσθητο άνθρωπο, αυτός ο ταλαιπωρημένος τύπος. Λοιπόν, και υπάρχει συνεπώς μια ευαίσθητη έκφραση αμοιβαιότητας της αγάπης ανάμεσα σε άνθρωπο και σε πράγμα, σχεδόν υπερβατική, γι' αυτό ξεχωριστά δυνατή. Τα χελιδόνια φίλοι μου και τα αστέρια αδέρφια, η πέτρα σκυρή μάνα μου και τα δέντρα σπίτια, έχει μπει μέσα στα δέντρα, έχει συσσωματωθεί με τα δέντρα ο ποιητής αυτός όταν ζει εκεί που ζει τα καλοκαίρι του. Ο ουρανός, η θάλασσά μου, με τον αέρα και το αλάτι και τα βουνά με κρατούν ψηλά τις δράκες τους επάνω. Το χώμα μου καταφύγιο και τελευταία κατοικία, πάντα κρατώ λίγο πάνω μου ενθύμηση για το μέλλον. Αυτά. Μας, τον αγαπημένο μας Μιχάλη Μερακλή, για την τόσο ουσιαστική και υπέροχη προσέγγιση του. Και τώρα που μιλούσε ο κ. Μερακλής, σκεφτόμουν ότι αυτό που συνδέει τους δύο, δηλαδή η λαογραφία, πέρα από μια σχέση ζωής, ο Πάτερ Μπούχνερ βγάζει εδώ πέρα, στον Αρμό, και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία του. Τα άπαντα, να πούμε έτσι, της λαογραφίας είναι 14 τόμοι, έχουν βγει 13, και το 17 μέχρι την άνοιξη θα έχει βγει και ο τελευταίος τόμος, ο 14ος. Όμως, άραγε τι λέει ένας ποιητής για αυτό το ποιητικό έργο, και έχουμε τον Άσο Βαγενά εδώ, μου έδωσε το κείμενό του, το οποίο θα με επιτρέψει να στο διαβάσω. Και εγώ λίγο το είδα τώρα, πριν από λίγο, δεν το είχα διαβάσει, νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτή την προσέγγιση. Λυπάμαι παρουσίαση της ποιητικής δουλειάς του Βάλτερ Μπούχνερ, ενός ανθρώπου με τον οποίο πορευτήκαμε μαζί στο πανεπιστημιακό πεδίο από το 1980, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης πρώτα και έπειτα από το 1991 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ενός φίλου με τον οποίο με συνδέουν δυνατά αισθήματα θαυμασμού και ζήλιας. Θαυμασμού για τον πολυσχητή συγγραφικό δυναμισμό του και ζήλιας για αυτόν τον δυναμισμό. Τον ζηλεύω, γιατί βλέποντας τον όγκο και την ποιότητα της δουλειάς του και συγκρίνοντάς τα με το σύνολο της δικής μου δουλειάς, αισθάνομαι δέος. Περισσότερα από 70 ογκώδη τα πιο πολλά βιβλία, θεατρολογίας και λαογραφίας, εκατοντάδες βιβλιοκρισίες συμποσούνται σε ένα έργο δεκάδων χιλιάδων σελίδων, αριθμός θα έλεγα παγκοσμίως αξεπέραστος. Όπως ο Καλντερόν είναι ο πολυγραφότερος, από όσο γνωρίζω, θεατρικός συγγραφέας όλων των εποχών, έτσι και ο Μπούχνερ θα πρέπει να είναι ο πολυγραφότερος θεατρολόγος από εμφανίσεως της θεατρολογίας. Και έχει ακόμη πολλά χρόνια δημιουργικής εργασίας μπροστά του. Παρότι είμαι γενικά δύσπιστος προς τους πολυγράφους, θαυμάζω την πολυγραφία του Μπούχνερ για τρεις λόγους. Πρώτον, για την ακαταπώνητη εργατικότητά του. Αναρωτιέμαι πόσες ώρες εργάζεται το 24ωρο, ακριβέστερα πόσες ώρες κοιμάται. Δεύτερον, για το γνωστικό εύρος της δουλειάς του, η οποία εκτείνεται σε 4 αλληλοπεριχούμενα πεδία. Εκείνα της ιστορίας του θεάτρου, της θεωρίας του θεάτρου, της εκδοτικής των κειμένων και της λαογραφίας. Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και την ελληνική φιλολογία, οι εργασίες του Μπούχνερ πάνω στην οποία είναι καλύτερες από εκείνες των περισσότερων νεοελληνιστών. Και τρίτον, θαυμάζω την πολυγραφία του για το γεγονός ότι οι αδύνατες σελίδες του, που είναι αδύνατο να μην υπάρχουν σε ένα πολυγράφο, είναι λιγότερες αυτές οι αδύνατες σελίδες από εκείνες κάθε άλλου πολυγράφου συγγραφέα που γνωρίζω. Έχει ένα απαραίτητο να αναφέρω αυτό το τελευταίο, αφενός γιατί το θεωρώ στο σπουδαιότερο προσόν του Μπούχνερ ως πολυγράφου και αφετέρου γιατί θέλω να το συνδέσω με την ποιητική δραστηριότητά του για την οποία ο λόγος στην απόψινή εκδήλωση. Με τον Βάλτερ,
με τον οποίο είμαστε περίπου συνομήλικοι, συνδεόμαστε επίσης και με την ποιητική μας δραστηριότητα. Με μια διαφορά. Ενώ η δική μου ποιητική διαδρομή ξεκίνησε πριν ακόμη αρχίσω να γράφω την δευτερική μου διατριβή το 1974 για να τερματιστεί οριστικά φέτος, 42 χρόνια αργότερα, με το 12ο ποιητικό μου βιβλίο, η διαδρομή του Βάλτερ άρχισε το 2005, λίγα χρόνια πριν από την αφιπηρέτησή του από το Πανεπιστήμιο, για να συνεχιστεί, είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστεί, για πολύ καιρό ακόμη. Η αναφορά στη δική μου ποιητική δουλειά ελπίζω ότι δεν θα παρεξηγηθεί. Τη θεώρησα σκόπιμη όχι τόσο ως ένα στοιχείο μιας κοινής πορείας, άλλωστε το στοιχείο αυτό εμφανίζεται από ένα χρονικό σημείο και μετά, όσο για να δείξω το όψιμο της ποιητικής εμφάνισης του Πούχνερ. Και για να κάνω ένα γέστερα τα εξής, ότι από το 2005 έως το 2012, έτος σύνθεσης της πλέον πρόσφατης συλλογής του, ο Πούχνερ γράφει 12 ποιητικές συλλογές, μια επιλογή 219 ποιημάτων από τις οποίες περιλαμβάνει στο παρουσιαζόμενο απόψε βιβλίο. Και ότι ο αριθμός των συλλογών για το χρονικό διάστημα των 7 ετών στο οποίο γράφτηκαν, όπως και αριθμός των ποιημάτων της επιλογής, δηλώνουν έναν πληθωρικό ποιητή. Διαφορετικά, ωστόσο, από άλλους ποιητές που εκδίδουν βιβλίο με επιλογή ποιημάτων τους από συλλογές που έχουν ήδη εκδώσει, ο Πούχνερ εκδίδει τη δική του επιλογή, εκλογές ποιήσεων την ονομάζει, από συλλογές του που παραμένουν ανέκδοτες. Τι σημαίνει αυτό? Προβαίνοντας σε μία πράξη πρωτύστερη, δηλαδή δημοσιεύοντας πρώτα την επιλογή, έχει σκοπό να δημοσιεύσει τις συλλογές του αργότερα? Ή κρίνει πως μόνο τα ποίηματα που επέλεξε τον εκφράζουν καλλιτεχνικά και κρατά στο σιρτάρι του τα υπόλοιπα για προσωπικούς λόγους χωρίς να έχει σκοπό να τα δημοσιεύσει? Τι θέλουν να πούν οι παρακάτω στίχοι από την τελευταία συλλογή του που μιλούν για τα ποίηματά του, όταν το ποίημα στο οποίο ανήκουν περιέχεται στην επιλογή του, η οποία έχει τυπωθεί σε τυπογραφείο και βρίσκεται στην πλειοπολία? Σας τους διαβάζω. Το ακούσαμε και πριν από τον κύριο Μερακλή. Δεν τα πουλάω στα τυπογραφεία. Δεν πορνεύομαι σε αναγνώστες που ξύνουν τα γράμματα να δουν τι ακριβώς έχει από κάτω. Είναι πόζα ποιητική αυτή η στίχη, συνεχίζει ο Νάσος Βαγενάς. Ή μήπως όχι? Αν συμβαίνουν αυτά που δηλώνουν, γιατί δημοσιεύονται? Ή μήπως αυτά που δηλώνουν σημαίνουν κάτι άλλο που θα πρέπει να τα αναζητήσουμε? Η δική μου απάντηση σε αυτό το ερώτημα, ενισχυόμενη και από την πρωτύστερη έκδοση της επιλογής των ποιημάτων και την επίγνωση από τον Πούχνερ της όψιμης ενασχόλησής του με την ποίηση, είναι ότι οι παραπάνω στίχοι υποδηλώνουν μια ανησυχία. Ότι ο άνθρωπος που τους έγραψε σκέφτεται μήπως τα ποίηματά του δεν κατορθώνουν να μεταδώσουν στους αναγνώστες τους την ευχαρίστηση, όπως γράφει στο ίδιο ποίημα, την εφορία, την λύτρωση, επεξηγώ εγώ, που ένιωθε όταν τα έγραφε. Και αυτό μας φέρνει από την ποσότητα στην ποιότητα, από την πολυγραφία στην καλλιγραφία. Όπως σωστά σημειώνει ο Μιχάλης Μερακλής στην ωραία εισαγωγή του στο βιβλίο, εκείνο που ο Πούχνερ επιδιώκει να εκφράσει με τους στίχους του είναι η ουσία, η μόνη που βγαίνει από μέσα. Είναι λόγια του Μιχάλη Μερακλή που ακούσαμε και πριν. Γι' αυτό, συνεχίζει ο Μερακλής, η ποίησή του γυκνιάζει με μια στοχαστική ανατένιση της πραγματικότητας που μέσα της ζούμε ή που εμείς πραγματοποιούμε ο καθένας όπως μπορεί. Ωστόσο, η παρατήρησή του ότι τον Πούχνερ δεν τον ενδιαφέρει η μορφή, μου φαίνεται λιγότερο εύστοχη. Όσο και αν ο Πούχνερ φαίνεται να εκφράζει τα αισθήματά του άμεσα, η αμεσότητα αυτή δεν είναι εκείνη της αντιαμεσολάβητης έκφρασης. Είναι αρθρωμένη με όρους ποιητικούς που είναι οι όροι της μορφής. Και δεν αναφέρομαι στην οπτική μορφή των ποιημάτων, στην εξωτερική εμφάνιση των στίχων, αλλά στην εσωτερική τους δόμηση που παράγει την ποιητικότητα, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας εμεσότητας. Της οργάνωσης των σημενωμένων των λέξεων με τα σημενόμενά τους και των λέξεων και των στίχων μεταξύ τους σε μια αρμονική σύνθεση. Είναι η ρυθμική ορχήστρωση αυτών των στοιχείων εκείνο που δείχνει ότι ένα κείμενο είναι ποιητικό. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ποιητικός λόγος στην νεότερη εποχή κυρίως είναι λόγος προφορικός με γραπτή μορφή. Ο Πούχνερ το ξέρει καλά αυτό, άλλωστε το θεματοποιεί και ποιητικά στο ποίημα με τον ειρωνικό τίτλο «Άριθμες σκέψεις»,
διαβάζω τους πρώτους στίχους του. Με μουσική βαδίζει η σκέψη και ο λόγος. Ο σφιγμός των πραγμάτων είναι η ομορφιά τους. Σε ένα ανοιγοσφάλισμα των ματιών, η ζωή όλη καρφώνεται στο δέρμα και σε διαπερνάω στο μεδούλι. Τι δύναμη έχουν οι λέξεις όταν τους κρατεί ο ρυθμός και τι ζωντάνια εκπέμπουν στις σημασίες τους. Οι στίχοι αυτοί μας δίνουν και το μήκος κύματος του ποιητικού λόγου του Πούχνερ. Είναι ένας λόγος που οδηγεί την ποιητική προφορικότητα στα όρια της με την προφορικότητα του καθημερινού λόγου. Εξού και η εκφραστική αμεσότητα των στίχων του. Αισθάνεται κανείς ότι ο εγκριθής θεατρολόγος και λεωγράφος οραματίζεται μια ποιητική γλώσσα με την αμεσότητα του θεατρικού λόγου ή του δημοτικού τραγουδιού. Είναι όμως μια έντεχνη προφορικότητα, γιατί η αμεσότητά της ελέγχεται, όπως είπα, από μια ρύθμιση εσωτερική. Αυτά ως προς τη μορφή των ποιημάτων του Πούχνερ. Ως προς το περιεχόμενό τους, πιστεύω ότι μπορούμε να το δούμε επανερχόμενοι στη διαπίστωση του Μερακλή, ότι αυτό μπορεί να περιγραφεί με τους όρους μιας στοχαστικής ενατένισης της πραγματικότητας. Η λέξη ενατένιση εδώ είναι σημαντική, διότι όσο και αν ο Πούχνερ εκφράζει με τους στίχους του τα βαθύτερα συναισθήματα που του προκαλεί η διαπλοκή του, που γίνεται συχνά διαπάλη με την πραγματικότητα, αποτυπώνοντας τη γεύση που απομένει μέσα από αυτήν, αυτή πιστεύω είναι η ουσία για την οποία μιλάει ο Μερακλής. Τη γεύση αυτή την αποτυπώνει μέσα από μια διανοητική απόσταξη των συναισθημάτων του. Η στοχαστική ανατένιση είναι προϊόν αυτής της απόσταξης. Ένα παράδειγμα. Ατενίζοντας το θέαμα μιας δύσης ο Πούχνερ, εμπνέεται ένα βήμα δύο στίχων, εξάγοντας από τα αισθήματά του εκείνης της στιγμής μια σκέψη για το νόημα της ζωής. Το ποίημα, που έχει τον εκπληκτικό τίτλο «Αισθητική θεωρία του Δειλινού», είναι το εξής. Τέτοια ώρα η ουσία βγαίνει από τα πράγματα, μετατρέποντας τη μορφή σε περιεχόμενο. Η λέξη στοχαστικότητα είναι επαρκής για να αποδώσει την υφή της ποιητικής σκέψης του Πούχνερ. Διότι αν οι φιλοσοφούντες επιχειρούσαν να προσδιορίσουν το φιλοσοφικό προσανατολισμό των στίχων του, θα βρίσκονταν σε ανηφανή ότι αυτός χαρακτηρίζεται από μια εκλεκτικότητα, η οποία κυμαίνεται από έναν πλατωνικό ιδεαλισμό στίχων όπως αυτή, γύρω-γύρω στις σπηλιές και σκιές μας, δεν μας αφήνουν ο φίλοι πιστοί ώσπου να σβήσει το τελευταίο ξύλο, ως τη φυσιοκρατική έξαρση, όπως τη βλέπουμε στο παρακάτω ανορθόδοξο haiku με τίτλο «Παράδεισος». Παρηγοριά να βρω στα δέντρα, κάποτε στα κλακιά επάνω, κάποτε στις ρίζες από κάτω. Η στοχαστικότητα της ποίησης του Πούχνερ διαπνέεται από έναν λυρισμό που υπονομεύει τον κίνδυνο της διανοητικής κλήρυνσης και από μια διάθεση εξομολογητική που, όπως και ο φιλοσοφικός εκλεκτικισμός της, εκφράζεται με μια ευρία κλίμακα τόνων. Από τον υποβλητικό ψήθυρο, τον ευάρεστο στο αυτί του ευαίσθητο αναγνώστη, ως τη μεγαλόφωνη για τον βαρύκο εκμυστήρευση. Θα τελειώσω επανερχόμενο στο θέμα της πολυγραφίας και σε εκείνο που χαρακτήρισα ως τη μεγαλύτερη αρετή της. Και να συνδέσω αυτή την αρετή με μια προτροπή προς τον Πούχνερ. Να μην περιοριστεί στην έκδοση της παρούσας επιλογής, αλλά να προχωρήσει στη δημοσίευση και των ποιητικών συλλογών του. Να σου Βαγενάς. Και με τον λόγο του Νάσου Βαγενά, νομίζω τελείωσε η δική μας αποστολή. Μπορούμε να αποχωρήσουμε και να δώσουμε τη θέση μας στους εκλεκτούς καλλιτέχνες και τον ποιητή να μας διαβάσουν ορισμένα ποίηματα. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you.
Πριν να ξεκινήσω... Καλύτερη. Ναι. Πριν να ξεκινήσω το πρώτο ποίημα που είναι να διαβάσω, ήθελα, επειδή μοιραζόμαστε με τον Βάλτερ την ίδια ευλογία σε αυτό το υπέροχο μέρος, το ξέρω το Μπαλκονάκι, που είναι ο τόπος έμπνευσης, και ήθελα να πω ότι όταν διάβασα αυτό το βιβλίο, εκεί πάνω σε αυτό το μέρος, ένιωσα ότι ο Βάλτερ έχει συντονιστεί με αυτό το πνεύμα, αυτού του τόπου, απολύτως, το οποίο είναι πέρα από την ομορφιά του τοπίου. Το τοπίο εκεί αποκτάει νόημα. Αποκτάει βάθος πέρα από την ομορφιά. Το φως εκεί σου αποκαλύπτει μια εσωτερική διάβγεια με τη δύναμη της αποκάλυψης που είναι χωρίς ερωτηματικό. Είναι κάτι πολύ παράξενο που το βιώνω κάθε φορά που πηγαίνω εκεί. Είναι μια αποκάλυψη, μια διάβγεια, όχι σκληρή και κοφτερή, μια διάβγεια τρυφερή, απαλή, σαν χάρη, πολλές φορές χαριτωμένη, παιχνιδιά, νυχιού. Είναι κάτι πάρα πολύ ίδιο. Είναι σαν να, το μέρος αυτό να σου φωτίζει την ύπαρξή σου, το τώρα, το πριν, το αύριο. Και επειδή υπόθηκε, έγινε αναφορά στην επανάληψη, η επανάληψη σε αυτόν τον τόπο είναι το ίδιο που δεν είναι ποτέ το ίδιο. Είναι ένα, αυτά τα δειλινά είναι ανεξάντλητα τοπία επανάληψη. Αυτό ήθελα να πω, είναι πολύ φτωχά τα λόγια σε σχέση με τον πλούτο της ποιήσης και σε σχέση με την εμπειρία αυτή που σου προσφέρει ο τόπος αυτός. Σαν πύλιο, ακούγεται. Μια υπέροχη μέρα. Ώρα της ελπίδας από την Ανατολή. Όλα φωτίζονται νέα και ωραία. Ο χρόνος σαν πέλαγος απέραντο. Καθρέφτης για τις μελλοντικές πράξεις. Παιδιά, όλοι παίζουμε επάνω στον δρόμο. Πεπρωμένο κανένα δεν φάνηκε πουθενά. Ακόμα είμαστε ολόκληροι. Ακόμα η μνήμη σφαίρα και το σώμα ακέραιο. Ακόμα το αίμα όλο μέσα στις φλέβες και ο νους ανοιχτός σαν άγραφο χαρτί. Άλλη υπέροχη μέρα ανατέλει. Νύχθωσε. Ένα τόπο. Νύχθωσε. Ναι. Ναι. Νύχθωσε. Νύχθωσε. Τα κεράκια άναψαν, πάνω και κάτω. Τα χελιδόνια άφησαν άγραφο τον ουρανό. Και οι άνθρωποι ετοιμάζονται για τον δείπνο και κλείνουν τον κόσμο σε ένα σπίτι. Νύχτωσε. Οι ίσκοι απλώθηκαν στο τοπίο.
και πένθος παντού για το χαμό του ήλιου. Μια κούπα χαμογελά αμήχανα στο σκοτάδι και τα παπαδοπέδια γέμισαν την εκκλησιά. Νύχτωσε, η πένα στράβωσε και απελγεί. Καιρός είναι το κεφάλι λίγο να αδειάσει, καιρός είναι, Κύριε, να μοιράσεις τα όνειρα. Ας προσευχηθώ, το δικό μου καλό να είναι. Ο ουρανός. Ο ουρανός έχει τον τελευταίο λόγο. Από εκεί τα καλά έρχονται και τα κακά. Άλλος μας κοιτά, άγνωστο τι αποφασίζει. Φως αλλάζει και σκότος κατά τη βουλή του. Πλάση βρέχει και πλάσματα και στεγνώνει. Ήδατα και χώματα εξίσου σκεπάζει. Πάντα μακρύτερα όλους αγναντά. Πατρίδα των πουλιών και άστρων εστία μας δίνει το μέγεθος αρχής και τέλους. Θόλος των σκέψεων, ασπίδα των προσδοκιών. Εκεί ο άνθρωπος στέβασε τους θεούς στα άφταστα ύψη του εφικτού και φοβάται και προσκυνά στον εθέρα τον αόρατο, στο κενό των αποστάσεων που χωρίζει το λίγο από το λίγο. Εκεί ανεβαίνουν των θυσιών οι καπνοί, πετούν οι ψυχές σε περιβόλια παραμυθίας, ενώ το χώμα στο στόμα δέσμιος μας κρατεί και η θάλλεται μήτε ποτίζει. Έτσι έχουν τα πράγματα. Άφαντες οι σκέψεις πέρα συναντιούνται απ' του ορίζοντα τη γραμμή και σε κάθε όνειρο, κάθε αγάπη, μικρός ένας δημιουργείται ουρανός που λίγους χωράει σε μεγάλη καρδιά ίσως και περισσότερους. Ο ουρανός έχει τον τελευταίο λόγο. Από εκεί τα καλά έρχονται και τα κακά. Άλλαλος μας κοιτά, άγνωστο τι αποφασίζει, φως αλλάζει και σκότος κατά τη βουλή του, πλάση βρέχει και πλάσματα και στεγνώνει. Νουθεσίες. Η δεξιότητα της γραφής δεν φέρνει οπωσδήποτε και το υψηλό νόημα. Βιβλία ολάκερα γέμισαν με καλοβαλμένα λογάκια δεύτερης κατηγορίας, με καλοδιατυπωμένες μετριότητες της στιγμής και ευκαιριακές σκέψεις από μυαλά περιορισμένα. Ψάξε το απλό. Μπορεί να είναι απλοϊκό, αλλά δεν κρύβει τη φτώχεια στην επιτίδευση και αν περιέχει ουσία, τότε περισσεύουν τα στολίσματα. Σοφόν το σαφές, ακόμα και στην ποιήση, κι ας λένε για πολυσημείες και ανοιχτούς ορίζοντες ερμηνείας. Ξεκίνα από το μικρό. Το μεγάλο από μόνο του έρχεται. Κι αν δεν έρθει, τότε δεν ήταν να έρθει. Σε σένα εννοώ. Θα πάει αλλού. Το μεγαλείο δεν εκβιάζεται. Είναι πιο μεγάλο από σένα. Σε επισκέπτεται, να είσαι έτοιμος να το δεχτείς και τυχερός να αισθάνεσαι, όχι υπερήφανος. Δεν είσαι εσύ που δημιουργείς, μα εκείνο σε χρησιμοποιεί για να φανείς τον κόσμο και ύστερα σε πετάει ανήμπορο στη μοναξιά, στη στήρα πεζότητα μιας άμμουσης ύπαρξης που μάταια πασχίζει να δικαιολογήσει το είναι της. Έτσι, μικρέ. Απλέ, ταπεινέ και σοφέ. Βήματα. Βήματα. Άκου τα βήματα που έρχονται. Δεν είναι πάντα του Δήμου.
μήτε στρατός. Δεν είναι άλογα, μήτε ελέφαντες του τσίρκου. Δεν είναι τρένο που πάνω στις ράγες του τρέχει. Δεν είναι γίγαντες που απόψε ζητούν εκδίκηση. Μα είναι στρατιές παιδιών που χάθηκαν και ζητούν πίσω από μας τις ζωές τους. Και είναι στρατιές παιδιών που θα γεννηθούν και ζητούν μελλοντική στοργή και ασφάλεια. Έναν κτίριος Εσπερινός. Και μπαίνω στην εκκλησιά. Στα στασίδια οι σκέψεις στέκονται σιωπηλά στο σκότος και περιμένουν. Με το πρώτο κερί που ανάβει γίνεται φως και ύμνος ξεκινά μουρμουριστός από τα τείχη και οι Άγιοι ζωγραφισμένοι λύνουν τη σιωπή και στον άμβονα άγγελος κατεβαίνει. Διπλώνει προσεκτικά τα φτερά και λέει: «Καλώς όρισες, ξενιτεμένε, Μόσχε εισιτευτέ, πάχινες στις συναναστροφές της ανοησίας και ήρθες να ξαλαθρώσεις την ευτραφή ψυχή σου από τους λόγους τους παχής, τα λίμπη και τη λίγα. Θυμάρι και λιβάνι να σε καπνίσουμε, να βαφτιστείς ξανά σε τρεχούμενα νερά και να ανεβείς τα καλτερίνια στα ψηλά. Άφησε τα πράγματά σου στο προάβλιο. Εδώ μέσα μπαίνουν γυμνοί όσοι δεν έχουν αγιάσει. Οι Άγιοι μόνο ράσα είναι, δίχως κορμί, όλο πνεύμα. Άφησε τις ανάγκες σου μία-μία στα σκαλιά. Μέσα ελεύθερος στον πρασίνο γαλάζιο τρούρο, όπου ο Παντοκράτορ απρόσωπος σε δέχεται δικό του. Τα πρόβατα δεν τίνονται, ούτε τα απολολάτε. Ο ουρανός θα κατεβεί και χελιδόνια θα σου δώσει, αδέρφια, να πορευτείς όσο καιρό τα θέλεις». Και μίλησε και σηκώθηκε με φτεροκοπήματα αετού και χάθηκε στο βλέμμα του στην άκρη και με βαριές φωνές, σαν θρόισμα πλατάνου, πελώριου ως τον ουρανό, η ψαλμωδία άρχισε και χωροστάτησα ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Ο αγόρι. Στο δρόμο πίσω μου, πολύ μακριά, σχεδόν στον ορίζοντα όπου φτάνει το βλέμμα, διακρίνεται μια πολύ μικρή ανθρώπινη μορφή. Όταν στέκομαι, στέκεται. Και όταν προχωρώ, προχωράει. Τηρεί τις αποστάσεις. Κι όμως έχω το αίσθημα πως με τα χρόνια αργά και σταθερά πλησιάζει. Επειδή δεν μεγαλώνει το ανάστημα, να νοστά είναι. Ή μεγαλώνει ο ίσκιος μου τώρα που βραδιάζει. Ποτέ μου δεν τον πρόσεξα. Που τώρα με εκεί, τόσο πιστός που με ακολουθεί για τόσο καιρό. Και τώρα τελευταία πρόσεξα πως κάπως μου μοιάζει. Κάτι μου θυμίζει. Κάπου τον έχω δει. Μα είναι παιδάκι, κουρασμένο, που δεν έχει κάπου αλλού να πάει. Και με ακολουθεί και με ακολουθεί με το μάτι. Εκρητικά και φοβισμένο, με σεβασμό γεμάτο, μα συστηματικά, σαν να είμαστε δεμένοι με αόρατο σκηνή. Τον συμπαθώ και με συμπαθεί. Το φοβάμαι και με φοβάται, μα το σκηνή κάπου τυλίγεται στον άξονα του χρόνου και κάποτε στο μέλλον θα φτάσει στις φτέρνες. Και τότε θα γυρίσω να τον πάρω στην αγκαλιά. Έφτασε και έφτασα και μαζί θα πάμε στην αρχή, εκεί που ξεκινήσαμε και μας χώρισε ο κόσμος, μας χώρισε ο πόλεμος για το ψωμί και λίγο ήλιο και αρνήθηκα τα όνειρα, τα παιχνίδια, τις ιστορίες, τις ιδέες γεμάτες πάθος και το βάρος της ενοχής
και οτιδήποτε στραβό γίνεται στο πλανήτη. Το αγαπώ αυτό το παιδί. Μα ας μην πλησιάσει ακόμα. Ομάδι θα κατεβούμε στις μητέρες, στο σκότο, στο ζεστό, στα άλλα τα παιδάκια που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Αγόρι μου, δεν γυρίζω από το φόβο μήπως χαθείς. Γνωρίζω πως είσαι πίσω μου και δεν είμαι μόνος. Σε νιώθω που νοσταλγείς το πατρικό σπίτι και τώρα το νιώθω κι εγώ. Μητέρα πατρίδα, η πύλη σου ανοιχτή, το τραπέζι στρωμένο με αίμα μεγάλο. Ο άσωτος σώζεται, μα δεν σφάζεται κανείς και η οικογένεια ενώνεται σε παντοτινό κύκλο. Εδώ γεννήθηκα, αγόρι μου, και εδώ θα πεθάνω. Η γνώση. Το πρωί, τι να πεις, αφού δεν ξέρεις, και το βράδυ δεν μιλάς, αφού ξέρεις. Άνθησε. Άνθησε. Μια μικρή μελωδία στα χείλη, τα δάκτυλα. Ψηλάφισαν κάποιες χορδές. Χαμογέλασα. Σιγανές φωνές εντός μου. Κεφανίας. Καφενείο. Στου καφενείου των διαφωνιών θα μόνος πίνω σιωπηλά τον μικρό καφέ. Γύρω μου των ηχηρών απόψεων εκτιλήσεται η δραματική εξέλιξη, ενώ έξω τα τετελεσμένα γεγονότα θυριεύουν και τα εισβάλλουν απρόσμενα και βία στον καφέ. Τότε η σιωπή θα παγώσει τα ροφήματα, οι γλώσσες θα κολλήσουν από το φόβο, κανένας δεν μεθάει πια με το κρασί και το γρασόνι προκουλού έφυγε. Τα βλέμματα καρφώθηκαν στην πόρτα, θα μείνουν εκεί, ως το τέλος, όταν αυτή, λέω, ανοίξει. Τελικές σκέψεις. Δεν φεύγω αν δεν τελειώσω. Και ας με πηγαίνουν σηκωτό. Και ακολουθεί από πίσω τα έρευνα. Σκιές, χωρίς σκιά. Δίχως μάτια. Φωνή. Και πάλι στο αλώνι με το χρόνο. Πάλι η ελληνορωμαϊκή, δίχως ίκτο. Χώμα στο στόμα, ο άειλος ξεγλιστρά, η πλάτη στα μάρμαρα, άλλη μια ήττα. Με κάποιες λέξεις, κάποιες εικόνες, ξεκίνησαν τον γύρο του κόσμου, είδαν πράγματα, καταστάσεις, μίλησαν με ανθρώπους, ζώα, γύρισαν σοφότεροι, πέθαναν φτωχοί. Δεν ξέρω τι να ευχηθώ. Ευτυχώς οι ευχές, ευχές είναι. Το μεγάλο με πηγαίνει χέρι, το μικρό μου στην παλάμη του. Να είχα τη φαντασία του παιδιού, τα έκανα θαύματα. Να είχα την πίστη στη δύναμη, τα έργα θα ήταν μεγάλα. Να τελειώσω και με αυτό και μετά σιωπή και ομίχλη. Μα το τέλος είναι φως, αβάσταχτο, ατελείωτο φως που ρουφάει σκιές και κορμιά και μηδενίζει την ύλη.
τα ίδια. Θα έρθουν άλλοι και άλλοι και τα ίδια και τα ίδια θα λένε, με τα ίδια λόγια ή και με άλλα από τους παλιούς που έχουν φύγει. Και αυτοί τα ίδια έκαναν και εγώ το ίδιο κάνω. Επανάληψη, επανάληψη. Η επανάληψη είναι και παρηγοριά, ιδίως το καλοκαίρι. Μας δίνει δύναμη να ανακάμψουμε από τα χτυπήματα του απρόσμενου που μας φυλάσσει η τύχη. Η επανάληψη είναι τελετουργία ιερή και καθαγιασμένη, σαν την ορθογραφία στις ερωτικές επιστολές που στέλνουμε δίχως διεύθυνση σε βραδιές σαν ετούτη. Η επανάληψη βεβαιώνει πως το βουνό εκεί δεν φεύγει όσο και να αλλάξεις εσύ. Θα εξαντληθείς, θα τελειώσεις. Τη θάλασσα δεν την πίνει κανείς. Δίχως την ίσια σειρά των ιδίων που αλληλοδιαδέχονται, έρμεα θα ήμασταν στου κύκλου της στροφές. Αόριστα σημεία του γίμεστε και της καταστροφής. Έτσι όμως, κάπου βαδίζουμε. Αρχή και τέλος, γραμμή και μεταξύ τελευταίας κραυγής και πρώτης, σιωπηλή οδηπόρη στο χωματόδρομο των κοινών. Η σιγουριά την ίδια γνώση δίνει και αξιοπρέπεια. Την ομορφιά καλλιεργεί και την αισθητική. Επιτρέπει το αναπάντεχο. Καιρό δεν αφήνει για σκηνοθεσίες. Δίχως επανάληψη, ούτε υπέρβαση, ούτε τέχνη γίνεται. Μήτε επιστήμη σωστή, μήτε μελέτη του πραγματικού. Ευζήν είναι το ίδιο, με μικρές αποκλίσεις. Επανάληψη είναι και δυστυχία που τη συνηθίζεις. Στυφό αντάμωμα με πράγμα που θα ήθελες να ξεχάσεις. Σαν το χειμώνα την παγωνιά και το κρύο. Τα δώρα των στιγμών. Πού να βρω λόγια για το μεγάλο ευχαριστώ. Ποιους ποιητές να ξεκοκαλίσω για να πω τι ξεχυλίζει τούτη την ώρα από το βυθό και φεύγει και απλώνεται μέσα στο τοπίο. Τι είναι τούτο που με τραβά πέρα από το σώμα, έξω στη θέα ταξιδεύει με τη ματιά και χάνεται κάπου μέσα στα βράδια σαν όνειρο πριν από το όνειρο. Να βρίσκα τις κουβέντες τις απλές ανθρώπων που ζουν και τρέφονται με λόγο ζωντανό. Θυμούνται των παλαιών πυκνές εκφράσεις που δεν θα τις φτάσεις ποτέ, μα ποτέ. Είναι κάτι στιγμές πιο αληθινές απ' την αλήθεια. Ομορφιές που δεν χωρούν σε ανθρώπινο. Φανερώσεις ξαφνικές που δεν εξηγούνται. Μα σου μιλούν και εσύ καταλαβαίνεις όλα. Γράμμα σε νερό ποιητή. Στα σοβαρά, να μην την πάρεις την ποιήση. Χάθηκες, κατάλαβες. Δεν μπορείς να είσαι μόνο ποιητής. Έρμεο του αέρα σου κουνά το μυαλό που κορμιού την ευεξία της ψυχής στο σκύρτημα καταναστήσεων τους κυματισμούς, μαριονέτα του περιβάλλοντος, παιχνίδι στις κουβέντες γειτόνων και συγγενών. Δεν μπορείς. Ηκέτης των αναγνωστών, αναπόφευκτος φόρτος κάθε παρέας. Δεν μπορείς. Βιαστής των λευκών σελίδων που έχει μελάνει το κρασί, το μολύβι, το σφάγι. Δεν μπορείς να είσαι μόνο ποιητής. Παίζεις με το αθόρυτο, μιλάς στο άγνωστο, βγάζεις τον δαίμονα από μέσα σου, μα δεν πεθαίνει απάνω στο χαρτί, θα ανασταθεί και θα σε κατασπαράξει.
δεν κάνει να είσαι μόνο ποιητής. Κάνε και κάτι άλλο. Ίσως μουσική. Τέλος το ποίημα. Μελωδία ατελείωτη με πηγαίνεις και ρυθμές ή αχόρταγε με οδηγείς και έχω χάσει το λογαριασμό της ημέρας και με πέταξες από τον έργο της σειρά πουθενά δεν στάθηκα τόσο όπως εδώ. Ποτέ δεν αισθάνθηκα τέτοιο μεγαλείο. Μάρτυρας ζωντανός ανήκου του κάλους που αδυνατεί πικτρά να το αποτυπώσει. Ο ουτιδανός αξιώθηκε μίληση υπέρτερη. Γεύτηκα εδώ μια στιγμή την ουσία του κόσμου. Με πήγε στα άκρα και γύρισα αλλαγμένος και έκθαμβος για την υπόλοιπη μου ζωή. Δεν είναι μέρος στον κόσμο που θα θυμάμαι τόσο όπως τούτο το κομμάτι ουρανό και τούτο το τοπίο γης το ευλογημένο που με φιλοξενεί, με ανέχεται, με παιδεύει γιατί με ακολουθεί όπου και να πηγαίνω. Κόκκινη θάλασσα τώρα ο ουρανός, αίμα σε δύση και ανατολή, των θεών το σούρουπο και των ανθρώπων τρόμος. Ο ήλιος βυθίζεται εμόφυρτος Αγαμέμνων σε θανάσιμο νητρό. Σπίθες βγάζουν οι λέξεις τρέχοντας, στο χαρτί σκόνη σηκώνεται, η πένα πυρακτωμένη και καίει στο χέρι. Ληστής και κάπου χάνω τα λόγια μου από την επιθυμία να βλέπω. Ήλιο βασιλέματα της ζωής μου, πώς να σας ξεχάσω, πώς τόσο όμορφο να είναι το τέλος. Τα σώματα των λέξεων. Με λέξεις που δεν ακουμπούν σε πράγματα, δεν μαγειρεύεις σούπα, ούτε κάνεις ποιήση. Φτιάχνεις κόσμους καινούς, χωρίς αγγέλους. Και πύργο, και πατώματα, μα δίχως γυναίκα. Και οι λέξεις σώματα έχουν, αφή και ύλη. Ο κλείδωνος του Πρετών. Η αυτόματη γραφή αυτόματη δεν είναι. Απλώς βάζεις το χέρι στον κλείδωνα και ό,τι βγει. Αν έχεις βάλει πολλά μέσα, τότε δεν ξέρεις. Αν έχεις λίγα, πάντα τα ίδια θα πούν. Ασβέστης και αλάτι. Ο ασβέστης και το αλάτι άσπρα πανιά και το ξύλο το φθαρτό γύρω από το σώμα πιο φθαρτό ακόμα από τους καρπούς που πέφτουν στις πλάκες της αυλής. Σπάνε. Ο ασβέστης και το αλάτι, αρχάγγελοι, της Αθανασίας λευκοί εκπρόσωποι, μετρούν τους κοντινούς μας χρόνους με κάτασπρα πολύ λεπτά χέρια. Ο ασβέστης και το αλάτι, ανθεκτικοί, στον αέρα της ιστορίας παστώνουν μνήμες, διατηρούν και εικόνες και γεγονότα σαν μια φρέσκια επικαιρότητα. Ο ασβέστης και το αλάτι μας συντροφεύουν, άψυχα υλικά και του χρόνου φίλοι, μόλις δέχονται να μας εξυπηρετούν άγγελοι λευκοί της Αθανασίας. Μην πάρεις αποφάσεις. Θα έρθουν μόνες τους να σου το πούν. Απαντήσεις, μην ψάχνεις. Αν δεν βρήκες πρώτα
τις ερωτήσεις τις σωστές. Σκύλες αδέσποτες και φοράδες για ζευγάρωμα. Μην λυπηθείς του παιδιού το ερώτημα να αφήσεις τη σιωπή. Μην ξυπνάς κοιμισμένα φαντάσματα και οι τύψεις θείας σου θα σε πάρουν από πίσω, πετροβολώντας από έλεος και συμπόνια. Άδικα θα ματώσεις χτυπώντας το κούτελο σε ανέστητα πάντα ερωτηματικά. Μην ενδώσεις στον χρόνο το βηματισμό, θα σε πάει μακριά δίχως να το θέλεις και ώσπου να γυρίσει τα έργα σου έχουν φύγει. Ή χορτάριασαν ή έγιναν στο όνομα άλλου. Κάτσε ήσυχα. Μόνο έτσι ανοίγει ο ουρανός. Μην περιφρονείς κανέναν και τίποτε. Δεν είσαι τόσος το ανάστημά σου να γίνει αόρατο στα ύψη. Σκύψε και μίλα. Ταπεινώσου. Τα δέντρα, τα ψηλά, βαθιές ρίζες έχουν. Δες τα πόδια σου. Ούτε μία φύτρωσε. Άσε τα άγχη του πνεύματος στους επιδειξίες δυστυχίας υπαρξιακής. Κάνε κάτι. Ασχολήσου. Μην γράφεις μόνο ποίηση. Θα τρελαθείς. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Όχι. Με μέτρο. Μη δημοσιεύσεις. Ρεζίλη γίνεσαι. Όραμα. Η άδεια θέα του μέλλοντος πρέπει να γεμίσει ούτω. Τάξη. Ηλικία. Ταξίδι μακρινό. Δίχως βαλίτσα, μόνο μνήμη. Από την παιδική χωρίστρα στη χιονισμένη φαλάκρα. Από τη ρόγα στο σταφύλι, από το φιλί κάτω από τη μηλιά. Τις ρητήρες του ελαιώνα. Νίλια μία. Σταμάτησε ο αέρας να φυσάει. Ο γλάρος στέκεται άγαλμα και στα δύο του πόδια. Και το αύριο είναι εκεί. Και μετά και άλλο αύριο. Ο χρόνος σπρώχνει τις τιμές. Του βίου η τροχιά κάποτε φεύγει από τις ράγες και κυλά στον κρεμό, πηδώντας σαν από χαρά που λευτερώθηκε από την ευθεία. Δεν έγινε χθες, δεν έγινε σήμερα, μα αύριο όλα μπορούν να γίνουν. Μεταξύ τυριού και αχλαδιού ο κόσμος χάνεται, δίχως να το πάρουμε χαμπάρι. Και ξυπνούμε στην έρημο και ρωτάμε για τους νερόμυλους που κυλούσαν το αίμα μας σε τούτο το κορμί που δεν ξέρει πώς να πεθάνει. Και εκεί και εδώ τα ίδια καλά. Ο χρόνος σπρώχνει τις τιμές απ' τ' αύριο στο χτες και μαζεύονται στις ρητίδες της ελιάς, στις ρίζες του πέφτουν. Κι εμείς, απ' έξω θεατές του κύκλου, σε κερκίδες γλιστερές γανζωμένοι στο βράχο, κανείς δεν μας μιλά. Η ορχήστρα στρογγυλή, ο οποίο μας κοιτά. Εκεί, στη σκηνή θα τελειώσουμε, με άθλια πόζα και ρίση ανόητη, λες και δεν ξέρουμε από θέατρα. Άφησε να παίζεις. Μην κρατηθείς. Το όνειρο αλλιώς δεν τελειώνει. Και τι μπορεί να πάτε χειρότερα. Ρώτησε τα παιδιά τι είναι ο θάνατος. Να σου αφηγηθώ ένα παραμύθι. Κάποτε ήμασταν ωραίοι. Κάποτε ήμασταν ωραίοι στον παγετώνων την εποχή. Δεν πλέναμε τα πιάτα, τη ζωή που δεν τη ξέραμε, χρόνα γράμματα στα βουνά, την παίζαμε ηλιοκαμένη, αγκινάρες τρώγαμε ομές, το αυγό το πίναμε μονοούφι.
κάποτε ήμασταν ωραίοι. Με τις ζηστές τις συζητήσεις, τις νυχτερινές συναναστροφές, καθένας και ένα όνειρο κυνήγαγε, κάθε κορίτσι και ένας θησαυρός. Στον αέρα τότε βαδίζομαι, για πλάκα τα άστρα πιάναμε και τα ξαναρίχναμε στον ουρανό. Κάποτε ήμασταν ωραίοι. Τα μυστικά του κόσμου στην τσέπη σπέρναμε γύρω ενθουσιασμούς. Ανέμελα στην πλάτη ρίξαμε ιδέες. Με ένα βήμα κόσμους ανακαλύψαμε. Σβάρνα τα χρόνια μας πήρανε και χάραξαν τα όμορφα κορμιά σαν να ήταν αδέξιος τεχνίτης. Σκλάβος ελεύθερος, σκλάβος του όμορφου παντοτινός. Δεν κατορμώ του σύγχρονου ζωή. Βιογραφία. Ποιος θα τα μαζέψει όλα αφού εγώ ο ίδιος δεν μπορώ. Κι αν φώναζα, κι αν φώναζα να μου συμπαρασταθούν τη μιλόπετρα να γυρίσω στον χρόνο, κι αν κέτευα τον όμορφο άγγελο να με πάρει κάτω από τα φτερά του, αν βάδιζα στα τέσσερα για να με προσέχουν και ούρλιαζα σαν τον λύκο τη νύχτα, ποιος θα με άκουγε με κλειστά αυτιά. Ποια μάτια στραμμένα στη γύναγα θα έβλεπα τον θρασίδηλο φωνακλά που σκίζει τη σάκα να φανεί πιο γυμνός και προσφέρει δωρητή στο σάπιο ύπα. Άλλα λοφαία, ελεύθερη πτώση, στοβιλίζουν ασυνάρτητα κάποια πράγματα. Το νήμα του νοήματος μια γριά το πλέκει σε ποκαμίσα λευκή πολλών χρήσεων. Δεν βγαίνω στον δρόμο πια. Μπήκε μέσα μου. Και η κίνηση θα με κατασπαράξει. Καλύτερα σε κελί μικρό σαν τη σάρκα που δεν χωράει άλλος. Και σιωπή. Και χαρτί χωρίς τέλος να με ντροπιάσει θα μπαίνω κάτω από τα βιβλία μου. Κι αν φώναζα, μα δεν φωνάζω πια. Ραβασάκια γράφω στον εαυτό μου. Μα δεν τα διαβάζω. Λες κι είμαι άλλος. Ο μικρός κύκλος. Άδοξα πέρασες κι εσύ σήμερα. Μια καλημέρα απρόσεκτη, τυπική, εδώ με βρήκε. Στο τετράγωνο που έχει και θα κλείσει τη ζωή μου. Ήλιος βγαίνει, φέγγει, φεύγει στον κύκλο του το μέγα αυτό στραβά και εμείς στο μικρό, το στενοχωρημένο από το ένα στα άλλο και πίσω ξανά. Και αδιάφορος ο χρόνος το κουμπολόι περνάει σβέλτος στα δάκτυλά του εξασκημένος καλά στην αναμονή μας προσπερνάει πάντα πρώτο. Κι όμως, ώρες-ώρες σαν μολυτίες γεμίζουν μολύβι το κενό και πέτρα η στιγμή γίνεται και σταματά του καιρού η ρόδα. Πέτρα μαύρη που κάποιος έριξε Θεός για να ξεχάσει τα κάτω και εμείς δεν βγαίνουμε από το όνειρο που τόσο τον ταλαιπωρεί. Γύρω-γύρω στις σπηλιές οι σκιές μας δεν μας αφήνουν φίλοι πιστοί ώσπου να σβήσει το τελευταίο ξύλο και τότε θα μας κατακτήσουν. Ενωμένοι θα σπείρουμε σκότους στις αχρονίας τις άπειρες εκτάσεις και αμαυρώνουμε πίσω και μπρος του χθες, του αύριο σβήνουμε τα φώτα. Τέτοιες σκέψεις μου φέρνει σήμερα. Επισκέπτρια αμίλητη, ψυχρή. Ούτε χτύπησες πόρτα για να μπεις.
και τώρα αφήνεις να την κλείσω. Αισθητική θεωρία του διλημού. Τέτοια ώρα η ουσία βγαίνει από τα πράγματα, μετατρέποντας τη μορφή σε περιεχόμενο. Τα δύσκολα, πιο δύσκολα ακόμα δίχως την ομορφιά. Αττική θεωρία. Του Πέλοπα οι κυρτωμένες πλάτες της Αρκαδίας τα στιτά βυζιά, λευκή η του αΐ τα ίγε του χέτη, φιδίσια η πορεία του αλφιού, μυρωδάτος ο παχτσές της Μεσίνης, μοριά, μοριά, στον Βαλκανίο την άκρη, στα βάθη βυθισμένος του πηγαδιού, της Μεσογείου δίτη, από μια κλωστή κρέμεσε παρολίγων νησί εσύ, σάλπιγγα από πέτρα της ελευθερίας, περιβόλη του έρωτα του στα κύθερα που γη. Για την τρία ξεκίνησες, Γέρε Πέλοπα, τρία πια δεν υπάρχουν. Και τώρα κάθεσαι στο παλάτι σου, και τους τουρίστες βλέπεις τη Δύση, όπου στο πέλαγος καταβυθίζεται το φως σου και το φως όλων μας. Στις Εσπερίδες στραμμένη η Αττική, τις πλάτες σου μονάχα βλέπει. Ίσως καλύτερα, το πρόσωπό σου ελιά που έμεινε στο δέντρο. Είμαι της χαράς το τραγούδι. Είμαι της χαράς το τραγούδι που τώρα σε σηκώνει ψηλά. Χορεύεις με τα σύννεφα, τον ήλιο φυλάς στο στόμα. Είμαι το τραγούδι της χαράς. Όταν τελειώσει η σιγή, πέφτει σε βαθύ πηγάδι κι όλοι κι όλα μαζί της. Είμαι το τραγούδι της χαράς. Λίγο το πένθος διακόπτει, αέρας το φέρνει στα μνήματα, να χαίρονται οι νεκροί. Ελληνισμός. Του Ομήρου η δασία, φεγγάρι φωτίζει τον ελαιώνα των χιλιακιών. Άναρχος. Δεν έχω την μπέλα για κατάθεση, ούτε το στόμα για ομολογία. Συνήγορο δεν πλήρωσα, ούτε τον δικαστή δεν ξέρω. Είμαι πουλί ελεύθερο κατά μεσής του χρόνου, με τη φωλιά στη μνήμη του και στα φτερά το πεπρωμένο. Είμαι ταξιδιώτης ανώνυμος στον αέριδον τα τρένα, δίχως σχέδια για αύριο να μου τα πάρει ο χρόνος. Δεν έχω το χαρτί μάρτυρα. Κανένας δεν με είδε, πέρα από ένα ανοιγοσφάλισμα, αμφίβολο αν υπήρχα. Λάθος το σώμα, λάθος ο νους, λάθος οι αποστάσεις, νησίδες, μόνο πέλαγος και φως, κι ύστερα σκοτάδι και κρύο. Έτσι, κανείς δεν μοιράζει ψωμί από τη μαγιά του, μα είναι αλεύρι και μήλος, σύμι και χέρι που ζυμώνει. Άνοιξε, άνοιξε το κρυφό σου ρόδο, της άνοιξης η πνοή σε καλή. Βγες από τη μασχάλη του χειμώνα και πέταξε τα ράκι του καιρού. Άσε ο ήλιος να φιλήσει το χλωμό σου το φεγγάρι, να στάξει τραγούδι στη γη, να γυρίσει το κόκκινο γάντι. Άνοιξε το παλτό από μέσα, να δεις το σκότος που κρύφτηκε. Δέρμα στυλπνό ο ουρανός, λάμπει ολόγυμνο στο δρόμο. Η αγκαλιά καλή της άνοιξης και δεν μπορείς να μείνεις απ' έξω. Φράξε τους χάρτινους ποταμούς και άνοιξε στο φως το στόμα. Στο ακουστικό. Να δοκιμάσω.
Ναι, και κάτι άλλο. Πώς? Το έχω σκεφτεί, μα πάντα ξέρω τι λες. Σύμφωνοι, τα ίδια πάντα, επαναλαμβάνομαι. Μα αυτό θέλω να πω, πως δεν με ενδιαφέρει τόσο. Ναι, ακριβώς, δεν γράφω για... Α, για μένα γράφω. Και η διαδικασία είναι που με ευχαριστεί. Το αποτέλεσμα έρχεται δεύτερο. Πώς? Ποιος θα με διαβάσει? Καλή ερώτηση. Πολύ καλή. Αυτή τη στιγμή δεν έχω απάντηση. Και ίσως δεν θα έχω αύριο, ίσως ποτέ. Τι? Ερασιτέχνης? Μα βέβαια, ναι, εραστής της τέχνης, δεν είναι. Άσχετος? Μπορεί. Από τις σχέσεις εξαρτάται και με ποιον. Και μη μου κολλάς άλλο, σε παρακαλώ. Αυτή η συζήτηση δεν έχει, πώς το πες? Δεν ξέρω τι έχει, πάντως έχει τώρα τέλος. Και βυθίστηκε στη σιωπή και ήπιε το καφέ. Πλάτανο στην καρδιά μου. Με τον πλάτανο στην καρδιά μου ψηλαφώ, τον πηγαδιών το σκοτάδι και πίνω την τροχή. Πουριάκια τρέχω στο στήθος του τρικωτό, στους ώμους σηκώνω βουνά και δάσκητα, τα πόδια ξαπλωμένα στου Ποσειδώνα τον νηπτήρα. Μη με ψάχνετε, δεν είμαι πουθενά. Άφησα όνομα και αριθμούς σε κάποιες σπηλιές. Στο μυαλό μου κάηκα και έγιναν στάχτη και λίπασμα για ζουμερούς καρπούς. Ρίζες άμα μου στα σύννεφα κρύβεται και τα μαλλιά εξανεμίστηκαν στα ύψη. Τόπε βολικέ και χαριτωμένε, μείνε με τα καλδερίμια στην πλάτη μου. Και τα σπίτια κρατώ στα χέρια, εκκλησιές. Και σαν μυρμήγια οι άνθρωποι τρέχουν και με γαργαλούν. Μη με ψάχνετε, στο πουθενά χάθηκα. Στα πάντα θα βρεθώ. Ανθώ και μαραίνουμε. Λάμπω και φωτίζω. Από το βυθό ως τα ύψη συμμετέχω. Και πίσω από το τελευταίο βουνό χάνομαι. Μη με αναζητεί. Τοπίο έγινα, μέσα στο τοπίο. Εικόνα αχειροποίητη, σε εικονοστάσια απέραντο, εξαφανίζονται. Άγιος, άγνωστος και αλάτρευτος, λευκό το συναξάρι μου και θαύμα μόνο ο ίδιος. Δεν ήμουν για αυτόν τον κόσμο, και έγινα. Δίποτο. Και το ναι και το όχι να κρατάς στα χιόνια και στον ήλιο. Σε φούχτα κλειστή σαν γροθιά, μην το αποκαλύψεις στην τύχη. Και το πάνω και το κάτω να αγαπάς στα σύννεφα και στον πυθμένο. Να έχεις τα μάτια ανοιχτά, μην ακούς κανένα. Και το μέσα και το έξω να ζεις, στη μοναξιά και στην πολιτεία. Βάστα την πόρτα ανοιχτή, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Η αναπόφευκτη νύχτα. Το σούρου που πέφτει γρήγορα και τα πράγματα μόλις προλαβαίνουν να κρυφτούν στους ίσκιους πριν το μαύρο μελάνι σβήσει χρώματα και μορφές και να επιβάλλει άλλους νόμους που δεν τους γνωρίζει η ιδέα. Άδειασαν τον ουρανό τα φτηνά και στέκεται το δάσος σιωπηλά να ρυθιστεί μέσα στο σκοτάδι. Για λίγο η μαζιάρα θάλασσα αντιστέκεται με κάποιο φως, αλλά ο αγώνας είναι άνισος, γιατί επάνω ανάβουν ήδη τα κεριά για την ολονύχτια λειτουργία. Τα καλδερίνια πάνε στον κάτω κόσμο. Το καμπαναριό αναλαμβάνεται στα ουράνια. Οι στέγες αιωρούνται πέρα δόθε. Τα κυπαρίσια γράφουν γρίφους στον αέρα. Η νύχτα
είναι αναπόφευκτη. Ας τη δεχτούμε και απόψε. Λόγος ολοκόκκινος. Κόκκινος λόγος, ολοκόκκινος, με αίμα πλένει τον κόσμο, η ουλή του ήλιου της νύχτας, το σκοτεινό διαπερνά κορμί. Ίχνος πορφυρό της φώτισης, τα μαύρα πέπλα του ύπνου σκίζεις και στον παστό μπαίνεις της ψυχής που παντρεύεται. Κόκκινα χείλη, λόγια ερυθρά, προφέρουν του έρωτα λέξεις ρούσο κρασί στη ζωή στη στάμπα και παπαρούνες στο στήθος. Από ντροπή και οργή κόκκινος της ήττας την παραδοχή ψελίζοντας φεύγει της ημέρας ο άρχοντας του φωτός. Λόγος κατακόκκινος όλος φλογίζει μου την καρδιά και χύνει το αίμα καυτό στο σεντόνι της σελίδας. Μέρες. Μέρες αγαλίασης που δεν λένε να τελειώσουν και γλύκα ανίποτη ξεδιπλώνεται σε πτυχές. Άγνωστες, τοπία αγνώριστα και μαγευτικά, τόσα χρόνια τα μάτια μας δεν αντιλήφθη. Μέρες επιλόγου και χαιρετισμού από χαιρετισμού χαρμουλίπης που το φθινόπωρο δειλά-δειλά κρούει την πόρτα και τα χρώματα λάμπουν στο δίλι χρυσωμένα τώρα που μας ξεπρομονούν στα άσχημα. Μέρες ομορφιάς που εικονοστάση θα μας μείνει όταν εδώ ο τόπος σε μέτρα χιονιού θα βουλιάξει και εμείς στο τζάκι κρυβόμαστε το ζεστό και κοιτάμε το δελτίο καιρού από το παράθυρο. Μέρες γαλήνης πνευματικής, ψυχικής ευφορίας, με γεύσεις αλμύρας από θάλασσα και βουνό, αρμονίας διευμονημένης στα γρανάζια των καιρών και μελωδίας παλιάς σε νέα ενορχίστρωση. Μέρες τέτοιες που τον χρόνο λυπόμαστε τον ταχυδρόμο και δεν μπορεί να σταματήσει, να δει, να θαυμάσει, σε έκσταση να πέσει, να πει παρετούμε. Με νίκησε η ομορφιά. Μέρες που κατεβαίνουν στον απίθμενο βυθό, όπου βαθιές φωνές αόματα παλεύουν, το μάγμα της μοίρας παχύρευστα ρέει, δίχως να ξέρουμε του πηγαδιού του στις αγώνες. Μέρες τελευταίες πριν της πολιτείας το σώμα μας καταβροχθήσει στον φάριδα των ημερών και τρέχουμε και ο χρόνος τρέχει, μας έχει και εμείς δεν τον έχουμε, αφέντης και δούλη. Μέρες ευλογημένες στην άκρη του καλοκαιριού, μεστές από φως, από θάλασσα, από αέρα και αλήθεια να λάμπει στα σώματά μας, λαμπάδα εσπερινή, θα καίει όλη. Ανθίζουν οι μέρες. Ανθίζουν οι μέρες, μαραίνονται, ανοίγουν το πρωί και βράδυ κλείνουν και από το έφορο χώμα του χρόνου λάμπει ωραία η ματαιότητα. Σε κάθε καλοκαίρι. Σε κάθε καλοκαίρι υπάρχει μια φάση που ροδάνει ρέει το μελάνι και φτερούγες βγάζουν ακόμα και τα αυτιά. Σε κάθε καλοκαίρι μια φάση περνάει το έξω των πραγμάτων στα σπλάχνα της ουσίας πάει και καταλύει τα δεδομένα. Σε κάθε καλοκαίρι ώρες που το χέρι δεν προλαβαίνει και όλα μουσική γίνονται ό,τι και να αγγίξεις. Αλλά τώρα δεν μπορώ άλλο. Σκοτίνιασε, η δεξιά πονάει, άσε τους σκύλους να γαβγίσουν, δεν έχεις μόνο εσύ δικαιώματα. Η τελευταία σελίδα. Το δέος της τελευταίας σελίδας. Η κατάνοιξη με το τελευταίο φως. Η αμηχανία
μετά τον Εσπερινό, όταν πρέπει πάλι να πάμε σπίτι και να αντικρίσουμε τα γνωστά. Τόσες σελίδες τόσων ημερών συντροφιά και τώρα σώμε σχεδόν προδοσία. Μα εσύ ήσουν που τις γέμισες και τώρα πληρωμένες φεύγουν. Συνήθισες στο λευκό τετράγωνο να πλώσεις φαρδιά πλατιά το εγώ σου, λες και είναι κρεβάτι για δύο. Τώρα το σπίτι ξανανοικιάζεται και αλλού θα κυλιέται ο νου σου και οι αισθήσεις σου και τα αισθήματα. Ας μην ήσουν τόσο βιαστικός με τις άκερες εξομολογήσεις σου, τις άκυρες διαπιστώσεις σου, τις άωρες εκχύσεις του γυρασμένου μυαλού. Τα ορνηθοσκαλίσματα δεν σβήνονται, οι μουντζουρωμένες σελίδες φεύγουν, σε εγκαταλείπουν, δεν σε θέλουν άλλο πια. Ξέρουν τη μοίρα τους στο σιρτάρι, δίχως φως, δίχως αέρα, δίχως μάτι αναγνώστου να τις διαβάζει. Αυτό κατάφερες. Τώρα δες να βρεις άλλο χαρτί για να συνεχίσεις το θεάρεστο έργο σου, όπως εσύ και μόνο εσύ πιστεύεις. Λοιπόν, τώρα έχουμε ακόμα το κεράσι στην τούρτα μια μελοποίηση.